Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Τη κακομοίρα θα γίνει όπως γίνεται καθημερινά 2 με 4. Με τον κύριο Γιάννη Μελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταμπάκη στο παιδάκι, τις κυρίες Λίλα Κουλιώνη και Καταρίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης σε 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το χυμά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο φορνί του, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά να τηλεφωνούμε στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρι μας σημερινής εκπομπής με την ματωμένη φανέλα του Βαλβέρδε από το ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Μαδρίτης, που βρήκε νικήτρια τη δεύτερη με σκορ 1-2 και με πολλά ακόμη τα οποία συνέβησαν στο μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας. Τι είναι αυτά, ρε κόκκινε, που βάζετε να πούμε? Τι ματωμένη φανέλα, τι ματωμένο γάμος του όργανα, τι είναι αυτό το... Αυτή είναι της Παρθένας η περίοδο. Τι ματωμένη, Χριστέ μου. Μιλάμε για σαγόνιστη ποιότητα, μοναδικά χρώματα, εξαιρετικές αποχρώσεις σε βελουτέ ματ και ματ φινίρισμα που όχι απλά ομορφαίνουν, αλλά προστατεύουν τις εσωτερικές επιφάνειες. Θα τα βρείτε σε καταστήματα Κοσμάγλου και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις την αγαπημένη σας Vitex Care. Πες μου. Τι πες μου, πάρα σε μιλάω, μιλάς, με γράφεις τα τέτοια σου. Δεν σε γράφω. Ποτέ δεν σε γράφω. Γιατί αλλά... πρέπει να συγκινηθούμε για τη ματωμένη, τι έσπασε, τι σκοτώθηκε κανένας. Πήγε στον πόλεμο, τι έπαθε ο Βαλβέρδε. Πολύ ξύλο στη διάρκεια του αγώνα. Και τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο παίζει και ξύλο. Ρατσιστικά σχόλια στο βινίλιο. Και ρατσιστικά σχόλια θα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Και αλητίες θα υπάρχουν, και μπουνιές θα υπάρχουν, και τάγκλι θα υπάρχουν. Ναι, τι να κάνουμε. Δεν είναι κανείς όχι. Να πάμε να κάνουμε τώρα εκστρατεία κατά τη φανέλα που ματώθηκε, να πούμε. Τι σε ενόχλησε αυτό το πράγμα? Έβαλε μια φανέλα, λίγο αιματάκια και εκεί. Και εδώ πέσαν κερκίδες πάνω μας, μας σπάσαν τα κεφάλια. Σίγα δεν συγκινητικά. Είναι το Βαλβέρδε. Παίρνει 15 εκατομμύρια τον χρόνο Βαλβέρδε και μάτωσε τη Παρθένα η. Άσε με ρε κόκκινε, τι γίνεται, καλά είσαι. Καλά. Μπράβο. Το Αβαίο τι είναι, ξέρεις? Το Αβαίο. Αβαίο. Το Αβαίο τι είναι? Το Αβαίο. Λένε τώρα η Βασίλισσα. Το είσαι το πέρας του Αβαίου. Κάτα ξέρετε, επειδή είστε βλαμμένοι. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν και βλαμμένοι σε άλλες χώρες. Παντού υπάρχουν. Οι βλαμμένοι είναι παγκοσμίες. Είναι συνωμοταξία, βλαμμένο. Το Αβαίο τι είναι? Να ξέρω τι με νοιάζει. Είναι συγκινημένη που πέθανε η γριά, να πούμε. Πληρώσε τα μαλλιά τη κεφαλή του και να πιείτε ένα καφέ στο Λονδίνο, θέλει 12 ευρώ. Άμα βάλει και λίγο καπουτσίνο, πάει 14. Η ζάχαρη και καλαμάκι 15. Και τι είσαι, κοίτα τώρα, καθυστερημένοι άνθρωποι. Τι. Αυτό είναι ομορφωσιά, ρε φίλε. Αυτό είναι, δηλαδή, δεν θέλω να επεκταθώ, να πούμε, αλλά νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια. Να στεναχωρηθώ εγώ, να κλαίω, να θρυνώ, να πενθώ. Που πέθανε, να πούμε, η Βασίλισσα. Όποιος και να πεθάνει. Αν δεν είναι δικός μου άνθρωπος, φίλος μου. Προχθές πέθανε η μητέρα ενός συμμαθητού μου. Πήγαμε 4-5 συμμαθητές, πήγαμε, στεναχωρηθήκαμε. Η γυναίκα μας περιποιόταν, μικρά μωρά ήμασταν. Μας έδινε εκεί τα συμβουλές, μας τάιζε, μας πότιζε, μας πρόσεχε. Αυτή τη γυναίκα, καλή γυναίκα, μεγάλωσε δύο παιδιά η γυναίκα. Θα την κλάψω, ναι. Θα κλάψω αν πεθάνει ένα συγγενής μου. Αν το συμπαθώ, αν δεν το συμπαθώ, δεν θα κλάψω, δεν θα χαρώ κιόλα. Ωραία. Τι είναι αυτό το έργο? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολιτικά πιστεύω και πιστεύουν σε κάποια κόμμα. Τι πιστεύουν, λέει? Σε κάποια κόμμα. Πολύ ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι ευεργετημένοι. Ναι. Ναι. Με οποιοδήποτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν θα φύγει αυτό ο αρχηγό του κόμματο, ναι, πρώην πρωθυπουργό, ναι, δεν θα στεναχωρηθούν. Θα στεναχωρηθούν. Βεβαίω. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, όταν πέθανε ο Αντρέας, έκλαιγε εκατομμύρια κόσμο. Βολευτήκαν κανέναν άλλο. Με τον Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, διοριστήκαν άλλοι. Με τον Τσιμίτη, άλλοι. Με τον Τσίπρα, ποιοι είναι ωφελημένοι. Με τον Παπαγεωργό, που είναι Χαλκιδική, έκλαιγε. Πάτε πάλι με την. Γιατί έκλαιγε η Χαλκιδική? Γιατί η Χαλκιδική είναι φίλε επικούνα, γνώρισε ανάπτυξη. Κάνουν τουριστικό θέατρο. Τα φυγικά απέκτησαν αξία τα μέρη. Ωραία. Ναι, εντάξει, να τον κλάψω τον Πατακό, άμα ωφεληθώ. Όχι. Άμα δεν ωφεληθώ. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Γιατί να τον κατηγορήσω, ρε άνθρωπο που είμαι εργετήρικε.
Πήγα από Παπαγεωργόπουλο του είπαν ότι έκανε 1002 και άλλοι να πούμε φοράζαν έτσι από το δικαστήριο. Προφανώ ήταν ευεργετημένοι. Ήταν ευεργετημένοι. Εγώ που δεν ευεργετήθηκα, γιατί να πάω έξω από το δικαστήριο. Να φωνάζει για τον Παπαγεωργόπουλο. Με διόρισε κανέναν να πούμε. Φυσικά. Με έβαλε σε κανένα τη βία 100 ταξίνο να πούμε. Φυσικά. Δεν πάνε να το χώσουν στα κάτεργα, τι με νοιάζει εμένα τον άνθρωπο. Πάμε παρακάτω. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Εντάξει, πήγε ο Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ μπορεί να πήγε να διαφήμισε, όπως είπε και ένας πανελίστας μου, κάνα ρολόι, κάνα κουστούμι, κάνα αυτό, να πήρε λεφτά. Instagram, follower, είστε εσύ, να πούμε και τέτοια. Και εγώ, άμα πάω και μου πούνε φορά, ξέρω εγώ, ένα ρολόι, θα σου δώσουμε, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ να πάει μια κηδεία. Θα κάνω και εγώ το στεναχωρεμένο. Πήγα στην κηδεία και θα κάνω το ρολόι έτσι. Εντάξει. Δεν αφιβάλλω καθόλου. Για να λες, παρακάτω τι γίνεται. Λοιπόν, πολύ ωραία παιχνίδια. Και Ευρώπη και Ελλάδα. Και Ευρώπη και, Ευρώπη και Ελλάδα. Και φυσικά. Ωραία μα. Μακάρι πάντα τέτοια να γίνονται. Όχι. Το λέγαμε από το καλοκαίρι ότι το φετινό πρωτάθλημα αναμένεται συναρπαστικό. Και δικαιωνόμαστε γιατί είναι συναρπαστικότατο. Όταν ο Ολυμπιακός μένει πίσω. Πώς τα φανταζόταν, δηλαδή τώρα αν έλεγε σε κάποιον ότι ο Ολυμπιακός στην πέμπτη αγωνιστική θα είναι πίσω από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ. Δεν το πίστευε κανεί. Δεν το πίστευε κανεί. Και με τις μεταγραφές που έκανε ο Χοντρός. Και πάρε μεταγραφές. Και πάρε μεταγραφές. Όχι, όχι. Δεν το περίμενε κανεί. Να ισοβαθμίσει το Βόλο και τον Ατρόμητο. Εντάξει, αρκεί να ακόμα. Αρκεί να λέει. Να πάρει μπροστά. Η εικόνα του είναι πολύ κακή. Ένα μισή χρόνο είναι η εικόνα του κακή. Είναι πολύ κακή. Κακού προπονητέ. Και κακό, όπω το λένε, σχεδιασμό. Βεβαίως. Κακό σχεδιασμό, κακή προπονητέ. Δεν μπορεί να έχει 40 ποδοσφαιριστέ. Κακοί γυμναστέ και τέτοια. Δεν μπορεί να έχει 40 ποδοσφαιριστέ και να πάνε να κάνουν προπόνηση και να μένουν εκτό προπόνηση. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι κάπου. Το χάσανε το έργο. Κάτι η Τούρκια. Λάθο. Βγάζουν άξιο το Ζήκε Νάγκελ, δικαίωμά του. Πάει καρφώνει δύο γκολ κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή δεν είναι πάντα άχρηστο ή κακό να πρόσφερε. Είναι και πόσο ταιριάζει και δεν ταιριάζει. Σε μια ομάδα. Μπορεί να μην έθεσε. Σωστό. Σ' όλα είναι. Αλλά για το είναι. Αλλά για ναι. Το στόπερ. Θα έλεγα και χαμογελούσιο. Δεν είναι στόπερ αυτή η φίλη για να στέκονται. Σε μια ομάδα που λέει κάνει πρωταθλητή. Όχι, είναι στόπερ να στέκονται. Στέκονται. Απλά είναι σε κακό φεγγάρι. Ο Μπα δεν μπορεί να παίζει στον Ολυμπιακό. Είναι στόπερ να στέκονται. Λάβο κάνει. Είναι όλοι σε κακό φεγγάρι. Ο Μανολάς είναι. Έχει κάνει τη φόρμα του. Ο Παπασταθόπουλος είναι παλέμαχος. Ο Μπά είναι μαύρος το παιδί. Ο Σισε είναι πιο καλό για αυτό. Ψηλό μαύρο δυνατό. Ωραία, αλλά κάτω. Κάτσε να τα πω. Εντάξει, τα είπαμε. Παρακάτω, τι έχει να πει, τα ξέρουμε. Τα είπαν και οι εκπομπέ. Κατά εκεί, πιστεύω ότι ο Άρη χθε πέτυχε κάτι τεράστιο. Τι τεράστιο. Κάτι κοινωνιακά. Έκλεισε αυτό μάλλον. Τα είπαμε το πρωί, μην τα ξανά. Δεν ξέρω τι είπε το πρωί. Μην τα λε πάλι τα ίδια. Δεν ακούν όλοι. Εντάξει, τα ακούν όλοι, να μην επαναλάβαμε. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι το ότι λέω το πρωί, το μεσημέρι, το ίδιο. Τα είπαμε το πρωί, τα πακιάλι, πάνε τίποτα φρέσκο. Ας το τέτοιο. Υπάρχει αναλύσα, πιο φρέσκο από αυτό εδώ. Τι φρέσκο. Δηλαδή. Πας στο καφενείο, λες η Μαριανός, δεν μπορεί ο εστιάτορας να σου πει έλα ρε γκόμενα του Ολυμπιακού να πούμε και εσύ σου γκόμενα του πει που ήσουν στον κόκκαλ και εσύ ήσουν τώρα δεν είμαι. Μπορεί να του τυχωθεί. Δεν μπορεί να του τυχωθεί τώρα του Αριανού. Να πει σε κόμμα, να πει κέρδισα πέρσι με τον Κίτσο και φέτος εκεί που είναι ο Ολυμπιακός στο δράμα και χρειάζεται τη βοήθεια του φίλου, σου λέει μία φίλο, δύο φίλο δεν σου, και τίποτα δεν σου οφείλω. Δεν φάνηκε για φιλικό πάντως το παιχνίδι. Ότι πήρε από τα Rapid Test, τι πήρε πώς το λένε, ο Καρυπίδης πήρε τουλάχιστον ανεξαρτητοποιημένο Άρη, τον γουστάρουν όλοι. Πολλοί φίλοι του Άρη ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με την. Εξάρτηση που είχαν και μάλιστα πολλοί το καλλιεργούσαν και φίλαυλοι του Άρη και ρεπόρτερ του Άρη και πολλοί ρεπόρτερ του Άρη το κάναν έντονο. Τότε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ πηγαίνανε για πρωτάθλημα και ο Άρης έπρεπε να βάλει την τρικλοποδιά στον Ολυμπιακό. Φταίει και ο κόσμος του Άρη που το δεχόταν. Φταίει και ο Καρυπίδης που δεν ωφελήθηκε σαν Άρης. Τώρα αν ο ίδιος πήρε δύο δουλειές. Από το Μητσοτάκι μέσα του Μαρινάκη, αυτό δεν το ξέρω. Πήρε κάτι δυο ράμπιτ και τι πήρε κάτι ιστορίες και τα λοιπά. Ο Άρης δεν κέρδισε τίποτα. Θα μου πεις, γίνανε τράπα κάτι μεταγραφές και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει. Τώρα όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τον πετάει δύο γκολ, του παίζει μπάλα, με τον καινούργιο προπονητή δίνει όραμα και σου λέει αυτή η νίκη είναι επικοινωνιακή και είναι και μια νίκη που λέει ο Αριανός και στο καφενείο και δεξιά και αριστερά. Δεν μπορεί να με πει πια ακόμα, μπορεί να σε πω χίλια δυο κι εγώ. Απ' την άλλη, μπορεί γιατί να μην βλέπω και εγώ τη δεύτερη θέση όταν κάνω τέτοια νίκη. Και έχω τον ΠΑΟΚ στο Χαριλάου να τον πάρω και παίρνει πόντο και πανηγυρίζει. Για ποιο λόγο εγώ σου λέει ο Αριανός, μπορεί να βγω πέμπτος. Για ποιο λόγο να μην διεκδικήσω τη δεύτερη θέση, το όνειρο να βγω δεύτερος, να περάσω, ξέρω εγώ,
την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και να βγω δεύτερος. Να περάσω ακόμα και τον Ολυμπιακό και να βγω. Σου λέει, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ονειρεύεται ο Αριανός, σήμερα είναι πολύ καλά. Αντίθετα, η μάπα του ΠΑΟΞΗ είναι να πούμε τσαλακωμένη. Θα φτάσουμε. Ναι, θα φτάσουμε. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Φάγανε πίκρα οι ΠΑΟΞΗΔες με την νίκη του Άρη. Δεν φάγανε πίκρα τόσο επειδή έκανε ο Τσινός. Γιατί σου λέει τώρα πώς θα τον κράζω. Το παράρτημα και το παράρτημα και το παράρτημα, τι να του πω. Το δεύτερο γκολ και το πρώτο γκολ που βάζει ο Άρης. Την ανατροπή είναι μακεριά στον ΠΑΟΞΗ επικοινωνιακή. Πώς θα τον κολλήσει αυτή την εβδομάδα, τι να τον πει. Τι έγινε. Σου λένε, τι έγινε. Γκόμενα, είμαι γκόμενα, τι έγινε. Τι λέει. Τι έγινε από το πρώτο φιλικό. Τι έγινε, γκόμενα του Ολυμπιακού. Τουρκόπολης, να πούμε, το πένας. Την πατήσανε στο στοίχημα πολύ πάντω. Μοιάζει με το στοίχημα. Διπλό πάω και έλεγε, άχαστο. Γιατί δεν είναι για διπλό. Δεν βγήκε. Έχει αυτό το νόφι, μια δράμα. Έχει και το Σιδηρόπουλο. Τι στο διάλογο θε για να κερδίσει αυτό το νόφι. Που σε παίρνει σε αντεπίθεση 12 φορές στο χώρο και σε παίρνει στην ταχύτητα πιο γρήγορα. Και φταίει μετά ο Σαββίδης που δεν σε πήρε δεκάρι. Όταν παταλάζει καταρχήν. Ναι, τι. Θα φτάσουμε στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν έχω δει τόσες τελικές σε άλλο παιχνίδι φέτος από τον ΠΑΟΚ. Τι τελικές, εσύ μην τα μέτρα αυτά του γάλα. Τελική ξέρεις τι είναι. Βγαίνω εγώ. Αυτή το Αγκούστο, δεν είναι ευκαιρία. Ποιο. Ας έπαιρνε. Ας βάζανε το Σοάρες δεκάρι που τους έδωσε 3 εκατομμύρια Σοάρες, δεν το έχουν. Μας είχαν πρίξει ο Σοάρες. Ο Κουλιάτα, μα τα πρίγκα. Ο Ολιβέρα, εκεί δεν είναι κεφαλιά. Γιατί Ολιβέρα. Πώς θα κάνει κεφαλιά Ολιβέρα, αν πηδήξουμε άλμα, μπορώ να τον περάσω εγώ τον Ολιβέρα. Αν πηδήξω εγώ μισό μέτρο και αυτό 40 πόντου, μη γελά. Ποιο είναι ο Γκάλι. Θέλω να δείξετε ότι το θέμα του Ολιβέρα, το καταλαβαίνω. Δεν είναι σε καλή κατάσταση Ολιβέρα. Θέλουν εγκόλοι παοξίδε. Ο Σέντερ Φόρτο είναι πολύ καλό. Υγιή και φορμαρισμένο. Είναι όμω Fiat. Φιάτ, τι Φιάτ, τύπο. Κάθε εβδομάδα στο πέτ μέσα. Φιάτ, τύπο είναι. Καλάει. Όχι το πλευρό έσπασε, όχι άρρωστο είναι, όχι η κοιλιακή, όχι η θλάση. Μελάση. Το βάζει μέσα, δεν έχει άλλο να βάλει. Ο άλλο είναι λίγο εξτρέμ, είναι λίγο απ' όλα. Είναι ορντεύρο άλλο. Φιλότιμο. Τι φιλότιμο είναι. Φιλότιμο. Τρέχει, προσπαθεί, το παλεύει. Πάνε στον παπά σου και τον συγγενή σου σε ένα γιατρό που είναι φιλότιμο. Αλλά τον Ιστέρι μπορεί να το βάλει αντί στο πόδι, το βάλει στον όρχη. Γιατί να σου βγάλει το γόνατο, να πάρει τον όρχη. Απ' γεια σα, επειδή είχε μια εγχείρηση. Τι μα λε, ρε κόκκινε, φιλότιμο είναι. Και επειδή είναι φιλότιμο. Και εγώ στο σχολείο φιλότιμο ήμουν. Οι άλλοι πήγαν στην ιατρική. 19 και 9. Τσάμπι φιλότιμο. Πεκταρά είσαι, τι φιλότιμο. Όχι. Λοιπόν, τι φιλότιμο είναι. Φέραν ένα φιλότιμο. Οι αφιλότιμοι. Φέραν φιλότιμο. Και θέλουν δεκάρια και εννιάρια. Εγώ αν ήμουν ο γιο του Σαββίδη. Α, δεν ξέρει και αυτό να μιλήσει. Εγώ αν ήμουν ο γιος Σαββίδης, δεν έλεγε μια φορά. Γιατί δεν έχει από εδώ πέρα που θέλει να σφύρει ο μπαμπά. Τόσα εκατομμύρια μεταγραφές και τα πετά στα σκουπίδια. Ήδη οπότε πρέπει να είναι. Ποιο νησί είναι εδώ, γύρω. Θάσος. Η Θάσος δεν είναι εξορία, έχει γίνει και κρέατα. Για διακοπές σου. Εντάξει, πήγε στη Θάσο. Εκεί. Να το στείλουν στα Μοθράκη. Ήρθε στη Σαμοθράκη εκεί πέρα, απέκλεισε το με τα κατσίκια. Βάλε και ένα τράγο και τον κυνηγάει γύρω γύρω. Άσε με ρεκόρ. Ποιο είναι τώρα τον Πότο, τώρα τον έχουν ακόμα στον ΠΑΟΚ. Τι είναι ο ΠΑΟΚ. Αντανακλαστικά είναι αυτά. Ακόμα τον Πότο τον έχετε στον ΠΑΟΚ. Ρε. Ρε πολύ καλό. Ρε πού τους βρίσκουν τέτοιες εργοδότες. Καλή εργοδότες έχουμε και εμείς. Πολύ καλή. Πού τους βρίσκουν δηλαδή κορόιδα εργοδότη. Δηλαδή πού να βρεις σε αυτή τη ζωή κορόιδα εργοδότη. Άντε να βρεις μια φορά σπάνια. Στους 5.000 να πούμε εργαζόμενους, άντε να βρουν οι δύο. Κορόιδο εργοδότη. Βρήκαν το Σαββίδι, κορόιδο εργοδότη. Κορόιδο εργοδότη. Βρήκε εκεί, τον έφερε τον Πότο. Του φέρω ότι σαβούρα υπήρχε και δεν υπήρχε. Του φόρτισε 6 εκατομμύρια, 2 δεκάρια. Ο ένας παίζει με τον Γκαρσία τόμπολα και κρυφτό στην ΠΑΟΚ Β. Και ο άλλος να πούμε, τον έχουν εξαφανίσει από τον άνθρωπο. Ο Αγκούστο που είναι εξαρόκταρο με τρίο Βεληνικού τον κάνανε δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Ο Κούδας έχει βγάλει μαλλιά να πούμε τον βλέπει. Άτσε ρε κόκκινε, πάνε στι άλλα θέματα. Με συγχύζει να πούμε σήμερα. Δεν με συγχύζει. Όμω τα λε, μόνο συγχύζει. Κάνα τον Αγκούστο δεκάρι και αλλαγή είναι ο Καντουρί. Δηλαδή μιλάμε καλύτερα να βλέπει 60χρονη να κάνει τόπλε με 4 κιλά κυταρίτιδα παρά αυτό το ΠΑΟΚ να πούμε. Και το βυζί από κάτω να είναι πεταμένο προ τα κάτω. Ναι, να κάνει σκούπισμα στο. Αντί για σκούπα να σκουπίζει με τη ρόγα το. Τη σκόνη από κάτω. Είναι αυτό το πράγμα. Ρε. Δεν μα λυπάστε, ρε. Ρε Μαρινάκι, ρε. Αυτό είπε ότι Μπότο.
Ρε Μπότο. Ρε Μπότο. Είσαι τυχερός, ρε, που δεν είμαι γιος του Σαββίδη. Να σε κάνω τα ούλα να μην φυτευτεί δόντι τα επόμενα 30 χρόνια. Τι είναι αυτό το κορυδιλίκι, ρε, και τον έχει του καηδεύεται το, τον άλλο το, τον, το λαϊκιστή, τον Λουτσέσκο, ο Λούτσι και ο ποιος Λούτσι, ρε. Ποιος Λούτσι, ρε, με τα 100 ακίνητα. Ποιος Λούτσι, ρε. Δεύτερο. Που μου έχει έξω. Βρέα, τι δεύτερο να παράταμε στην Ελλάδα. Με τα ψέματα. Α, στην Ελλάδα από εκεί πέρα. Πάρε στη Βουλγαρία και στην Αλβανία και τον τριάγκολ Ολυμπιακό και ο Πάο. Ποιο δεύτερο, ρε. Αφήστε με εμένα ήσυχο. Βρήκατε και μα είσατε λεφτά να πούμε εδώ πέρα. Σουβλάκια και σουτζουκάκια τα φάγατε του ανθρώπου να πούμε. 6 εκατομμύρια δεκάρι. Δεκάρι, δεκάρι. Πρέπει να είμαι εγώ κουκουλόγιαργα. Ξυλίκι, ξυλίκι θα έλεγα. Και εγώ νόμιζα ότι οι Ρώσοι είναι βάρβαροι άνθρωποι. Τουλάχιστον κάτι ληστείε που του έχω πετύχει εγώ. Είναι δύσκολο. Οι καλοί άνθρωποι. Γεωργιάννη και η Αρμένη. Γεωργιάννη και η Αρμένη είναι σκληροί, ναι. Οι Ρώσοι είναι, ναι. Με άγγιμα την πάνε τη γρία μέσα. 13 ώρες εγώ η τελτή. Τι είναι, λέει. 13 ώρες. Ήταν υπερβολές. Αν υπάρχει Θεός πρέπει να ρίξει ένα κομίτι. Τίποτα. Πιστεύεις τον Θεό. Εγώ αν ήμουν Θεός, ένα κομίτι στο Λονδίνο τον έριχνα. Τους πάρει παραμάζωμα όλους. Για ποιο λόγο. Φίλε, αυτό το πράγμα είναι ασέβεια. Στην ανθρώπινη φύση είναι ασέβεια. Το να πεθαίνει μια γριάννη 5 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή τη. Τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Καθόταν σε ένα παλάτι και έκανε δολοπλοκίες. Δηλαδή, εγώ σε Μετρόπολη έχω κάνει περισσότερες δολοπλοκίες από όσοι μου είπαν. Αυτό είναι άγνωστο. Ναι. Δηλαδή, τι να πάω με άγημα και εγώ να πάω. Άσε με, με. Σε παρακαλώ. Όχι, μπορεί να γίνει άγημα και για σένα. Ναι, ναι, ναι. Τράγημα θα γίνει. Αν φτάσει στα 96. Τι να φτάσω. Αν φτάσει στα 96. Ξέρω πότε, σε ποια ηλικία θα πεθάνω. Ξέρω. Ξέρω ακριβώς πόσο θα πάω. 72. Πόσο θα πάω. Και νομίζω η καλύτερη ηλικία πεθάνει ένα άντρα. 75, ας πούμε. Η καλύτερη ηλικία να πεθάνει ένα άντρα. Ξέρεις γιατί. Για να μην εξαρτάται από τους άλλους. Μετά είναι μπέλας μεγάλος. Σέρνεται. Για να μην εξαρτάται από τους άλλους. Και τελείωσε μετά. Πρέπει την κόρη σου να σε φροντίζει. Θες τον άλλον την νοσοκόμα να σε κάνει. Δεν πάει να βάλει το παντελόνι. Χαίρεσαι πάνω. Κάνει, ράνει. Δεν μπορεί να κάνει έρωτα. Δεν μπορεί να κάνει ταξίδια, να δουλεύει. Φωνή σου αλλοιώνεται. Δεν έχει δύναμη. Απλακωθεί με κάνα στον δρόμο. Σε δώσει μια μπουξιά. Σε πει με το καιρό, μάλλον θα σε πιξέρε τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο. 75. Έτσι λέει και ο πατέρα μου. 75. Δεν θέλω παραπάνω. 75 πει. Δεν το κάνω το παραπάνω. Πού να πάω. Αρχίζω να μιλάω σαν τον Καντίνα. Αρχίζει την τσοντσά. Κάσερε τώρα. Τι να κάνω. Τι να πάμε κάνω. Σε διάλυση. Τι να κάνω. Πάλι για θανάτου. Πάμε σε διάλυση. Από εδώ το πήγε, από εκεί το πήγε. Πάλι το θάνατο μα έχει βάλει εδώ πέρα την κυρία τη. Εγώ δεν βάλω. Πάραξε τώρα. Ο Πούτσο το βάλει. Open, όλα τα κανάλια την κηδεία τη γριά. Εδώ ο κόσμο χαίγεται. Τι φωνάει, είσαι κομμουνιστή. Πάμε σήμερα να ματί να κάνουμε αλληλεγγύη. Πάμε. Τρέψαμε τη κακομοίρα, γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκ Μπότσα, γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτε, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε. Μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματο. Μετρόπολη 95,5 στο inbox του σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρι μα τη Πέντσοκομπή. Μαζί μα! Η Ράφαελ Πίτσα και σας εγγυόμαστε για ό,τι πάρετε. Σε όποιον δεν αρέσει θα του γυρίζουν τα χρήματα πίσω. Ακούστε το. Είμαστε σίγουροι για αυτά που σας λέμε γιατί φάγαμε από εκεί και έχουμε γίνει πελάτες από τότε. Τα δε μας έχουν τηλεόραση 75 ιντσών. Ένα πράγμα θα σας πω, από εκεί ταΐζω και το παιδί μου. Αυτό μου είπανε και από το μαγαζί πλέον τους έχω σε τεράστια εκτίμηση. Ράφαελ Πίτσα, παιδιά, μπείτε και ψάξτε τους αξιολογήσεις και θα καταλάβετε. Πάρα μα πάρα πολλά. Τι φταίει ο Μπότορε, από Ρουμάνου Θεή που τρώει τι μεταγραφέ για να παίζουν οι φίλοι του έλεος. Ρουμάνε σηκωφίγε, λέει 845. Τι Ρουμάνε σηκωφίγε. Έτσι λέει. Ποιο έφερε. Έφερε και ονόμα. Ποιο Ρουμάνο. Μισό λεπτό. Όταν σου φέρνει ένα παίκτη. Ποιο. Δεν μιλάω τεχνικό διευθυντή. Τα ρεπορτάζ δεν λέγανε. Τα βρήκε, λέει ο Ρουμάνο με τον Μπότο. Μα μαλλον λόγοι, λέει, τα βρήκανε. Τα βρήκανε σημαίνει. Τους παίκτες να πούμε τους έχει εγκρίνει. Άμα τους έχει εγκρίνει, τους έχει εγκρίνει και αυτός. Δε, άμα να πλακωθώ εγώ. Δεν τον θέλω. Αυτός δεν τον δέχομαι, τον δέχομαι κι εγώ. Άμα εσύ μου φέρεις εσύ παίκτη και εγώ τον δεχτώ και εγώ φταίω. Μπράβο. Συνένω. Και όταν τον έχω εγώ σε αυτή τη φόρμα, τι είναι δηλαδή.
Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες σε κακή φόρμα. Ο ΠΑΟΚ τι παίκτες έχει? Πιο φορμαρισμένοι παίκτες του είναι ο Τσαούσης, ο Κουλιεράκης, ο Λίρατζης. Του πω εγώ ποιοι οι Έλληνες οι μικροί. Θες να τους πάρουμε έναν έναν? Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ 11 παίκτες παίζουν. Good. Ναι. Μπράβο. Θες είναι η ομάδα. Τερματοφύλακας ο Κοντάρσκι, πολύ καλός. Ναι. Λίρατζης, πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός. Κουλιεράκης, καλός, καλός. Ζαβός. Τον κάλος και εθνική. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι φορμαρισμένος. Ναι. Έφαγε τις μεταγραφές. Κάρκες, Μάργες, ένα center back. Ούτε τον θυμάμαι. Κάργα σίγουρα. Τον Κάργα, το ένα center back που δεν πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν πήρε center back ούτε. Νορβηγό, και ένα Νορβηγό. Και παίζει το παιδάκι 19 χρονών. Τι τραυματίστηκε, ρε, τραυματίστηκε. Εσύ έκανε full πρωτάθλημα. Τι full πρωτάθλημα έκανε. Τώρα μην το φέρει, ράμα έχει να τραυματιστεί. Άρα κράξε αυτό που το έφερε. Έφερε τον αριστερό, τον μπακ, τον Σουάρες. Ναι. Τα πόδια του βρωμάνε από τα γεράματα. Παίζει ο Βιερίνια 36 χρονών στα 37 γέρος. Το παιδί. Κάνει μαγική παλιά. Ναι, το... Πάλι τον Τσαούσι. Τσαούσι δεν μπορεί να βγει μπροστά. Το παιδί μαρκάρει όσο μπορεί, κάνει να είναι. Πιο φορμανισμένο ο Τσαούσι. Πάμε στα γκάπ. Κούρτης. Το... Με έμεινε ο Κούρτης. Δυστυχώς. Ο Όφη χθες έκανε 12 αντεπιθέσεις, χτύπησε στον άξονα. Ο Κούρτης δεν έκοψε ούτε μία φορά. Κοιτούσε εκεί πέρα τις κριτικές της κόμενα. Είχες ποτέ κριτική κόμενα, ποτέ? Τον θυμάσαι να έχει κόψει ποτέ? Τι να κόψει, ρε, τις κριτικές της κόμενες κοιτούσε. Σου λέω στην κερκίδα. Πού να έχει κριτική κόμενα? Κριτική κόμενα σε πάρει, σου βγάλει το σουκιά, σε σκίσει στα δύο, μα την κάνει τίποτα. Ναι, τι να στεναχωρεθώ, δεν πάει τώρα πια. Έχει μετά, λέει, τον Τάτα. Καλώς. Καλώς, ε. Καλώς. Τι έκανε χθες, ήταν καλός. Δεν μιλάω για χθες. Τι έκανε χθες, δεν ήταν καλός. Τι ήταν καλός. Πόσα εκατομμύρια τον Τάτα. Όχι, δεν εκατομμύρια. Αυτό το Ινοτσέντι το φέρατε στον Πάο. Δανεικό από την Μπενφίκα. Το κάνετε και διακριθέτε. Τι δανεικό την Μπενφίκα, ρε. Παίζω με τον Όφηρε. Ποιος έχει κάφο Όφηρε, κάτι ζουλούς εκεί. Και τρία στόπερ που καράδες. Δεν μπορεί να το. Δεν τραβάει ο Αγκούστο, δεν. Βάλε, ρε Ρουμάνε. Τράβα κόφτη τον Αγκούστο και βάλε τον Τάτα μπροστά. Σου κάνε πρέση κοντά, τα σου βάλε γκολ στην Τούμπα. Αυτό είναι πιο μπροστά να παίζει. Πού είναι μια εσωτερική αλλαγή να κάνεις? Με βάλε στον Καντουρί. Θα κάνουμε με το όλοι 1.000.000 παοξίδες και εμείς που δεν είμαστε, να βάλει στον Καντουρί αλλαγή. Τι άμα τρελάνεις, ρε, τώρα θέλεις. Ποιος είναι ο φορμαρισμένος? Καντουρί φορμαρισμένος, όχι. Ο Αγκούστο φορμαρισμένος, τον βρίζει όλο το γήπεδο. Διώξανε τον Φουκάρα τον Έλληνα. Το τσιγάρα. Για να παίξει ο Αγκούστο δεκάρι. Όχι μαλλιά θα βγάλει ο Κούδας μας ακούει. Ουρακοτάγκος θα γίνει, θα βγάλει και στην πλάτη μαλλιά. Παρακάτω. Τι παρακάτω, ρε, περίμενε. Ρε. Κάτσε, έχουμε ανάλυση. Αν πάμε, μιλάς δεκάρι. Έχει το Ζίβκοβιτς, ρε. Μαρκάρι ο Ζίβκοβιτς. Τι κάνει ο Ζίβκοβιτς ένα χρόνο μπροστά, ρε. Μια τρίπλα, μια διήθηση, μια κάθετη πάσα, μια μπουκα, ένα σουτ. Πού είναι, ρε, αυτός ο Ζίβκοβιτς που έκανε το. Ο πονηρός ο Σέρβος, να πούμε. Ο Νάρη είναι εκπληκτικός. Ποιος? Ο Νάρη. Ο Νάρη είναι εκπληκτικός. Μόλις πιάσει 65 λεπτά το παιχνίδι. Γονατίζει, να πούμε, σαν το γέρο στην ανηφόρα. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Εκπληκτικός είναι. Βέβαια, το γκολ που βάζει είναι ασύλληπτο. Το κοντρόλ. Παλιά του Βιερίνη είναι πολύ. Και φυσικά και η παλιά του Βιερίνη. Ακριβώς. Το κοντρόλ έχει έρθει από τα πλάγια στα σέντερ. Με διαγώνια κίνηση. Και εκτέλεση κτλ. Πήγε 70 λεπτά, κουράστηκε. Πήγε 75 λεπτά, κουράστηκε. Δεν το βλέπει, ρε Τσουβάλι, ότι κουράστηκε. Δεν το βλέπει, ρε Τσουβάλι, ότι στο 80 πρέπει να βάλει τον business bar να κρατήσει τον Ζήκο του μαρκάρι. Και να πετάξει μέσα, να πούμε τον Μπίζερμαν, να κρατήσει την μπάλα, κερδίσει τρία φόρ, να περάσει η ώρα, να τελειώσει το παιχνίδι και μια καθυστερησούλα κτλ. Ρε Τσουβάλι, ατσουβάλι, σε φταίω ο Σαββίδης. 50 εκατομμύρια μεταγραφές να παρουσιάζεται αυτό το πράγμα, ρε. Πού είναι η Γιάρος να πάω εκεί κάτω στο Βουλγαράκι, το εστιατόριο που είναι στη Ραφίνα, να το βάλω σε μια κούτα, όχι σε κούτα να τον βάλω. Πώς ήταν η αρχότσα και ο Αλίτσι που βάλανε την βουγιουκλά και την καρφώσανε, ναι, μέσα στην κούτα. Πάρει και μια κολγκέτη να πλύνει τα δόντια μέσα στην κούτα, μην βρωμάει το πλοίο. Σαβούρα να πούμε. Και δρόμο. Γιάρο. Γιάρο. Γιάρο σε αυτή την πόλη. Γιάρο. Ονόμα αυτά που λένε, ναι, για σέντερφο. Ναι. Αυτή στην ΠΑΗ, ειδική που δώσανε δανεικό το Κούτσια, που είναι δικό μας παιδί, γνώμη. Εντάξει, και ο Κούτσια, θα σου πω κάτι. Κάτσε να τον δούμε τι θα κάνει στον Βόλο και αυτό. Να. Τι, εδώ έχει τραυματία, σου πω εγώ το έργο. Έχει τραυματία τον Ολιβέιρα. Εγώ λέω παιχταράζω Ολιβέιρα. Ναι. Το σέβομαι. Αλλά το παιδί είναι σε δραματική κατάσταση. Πήγε να πηδήξει κεφαλιά, 5 πόντους η φτέρνα του δεν σηκώθηκε. Την έκανε την κεφαλιά. Στραβά, δεν πήδηξε καλά, τελείωσε. Άρα είσαι σε κακή κατάσταση. Γνωρίζετε, συνδυασμός τώρα,
σχεδιασμό ΠΑΟΚ. Γνωρίζετε ότι ο Ολιβέιρα μπορεί να μην είναι στα καλά του. Κατά 80%. Το ξέραμε εμείς, δεν το ξέρατε εσείς. Και 50%. Εγώ σου λέω και 50%. Πάτε και φαίνεται center for, που είναι μισό center for και μισό extreme και λίγο δεκάρι και λίγο απ' όλα. Και είναι ορντεύρ να πούμε. Μου φέρατε αυτό το μέτριο το φιλότιμο στον ΠΑΟΚ. Ποιο άλλο έχει Λαραμπή, ποιο άλλο έχει τον Γκρέι, ποιο άλλο έχει τον Σπόραρ, πήρε εκατομμύρια μεταγραφή. Και εσύ μου φέρε τον άλλον από την Αγγλία, από τη Β' Εθνική να πούμε, που είναι να πούμε λίγο φόρ και μόνο που κάνει δήλωση. Μόνο που κάνει δήλωση, ξέρει, μόνο που δεν μπορώ να παίξω. Και βάζει τώρα εσύ σε τρία στόπερ, αυτό να μόνο του. Αυτό να μόνο του. Έναν. Και σκάφα από πίσω. Και μου λένε για τον Τάτα. Βάλτε τον Τάτα να ακούσει. Εσύ είναι 38 κιλών Τάτα. Πήρες μια φορά την μπάλα ρε. Να πεις τον Αγκούστο. Τσαμπουκάρε, μην είναι λίγο πίσω ρε. Ας κοιμάται ο Ρουμάνος με τον άλλο τον βοηθό και τον γορίλα που έχει. Θα πω μέσα ρε μόνος μου. Θα πάρω πρωτοβουλία. Θα τριπλάρω μία-δύο αν είμαι παικταράς. Άμα να πετάω τις πασούλες δεξιά και αριστερά και να γλυκαίνει το παιχνίδι που λέει κάτι βλάχι πάνω στην μπάλα, να γλυκαίνει το παιχνίδι, άστο το έργο. Και άμα είσαι εσύ κόφτης με τον Γκούρτης, όταν κάνει την μπάλα ψηλά και μου κάνει άλλο στην αντεπίθεση, ο Όφι, δηλαδή ο Όφι μου κάνει 12 αντεπιθέσεις, δεν κατέληξαν. Αλλά η μετάβαση στα 60 μέτρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟ. Που σημαίνει άμα βρει ευρωπαϊκή ομάδα, μπαίνουμε στα δίκτυα. Που σημαίνει άμα βρει καλό Ολυμπιακό θα μπαίνουμε στα δίκτυα, στην αντεπίθεση μιλάω. Που σημαίνει άμα βρει Άρη, άμα βρει Παναθηναϊκό, άμα βρει καμιά καλή ομάδα, στην αντεπίθεση θα σε βάλουμε στα δίκτυα. Την ΑΕΚ του Αγρινίου. Ας την ΑΕΚ. Του Αγρινίου. Άνοιξε τα πόδια του Αγρινίου. Ας τα Αγρινίου τα. Τους πονηρούς εκεί. Όταν πάω και δεν διεκδικεί πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, τα παιχνίδια Άρης Ολυμπιακός θα είναι στα ίσια. Λέω 7-6-7. Με ένα Σιδηρόπουλο να παλεύει με νύχια και με δόντια, δεν κατάφερα να κερδίζουν. Μέχρι και τον γκολ έψαχνα να δει πώς θα το κυρώσει και πελάγωσε. Καλησπέρα, Μάγκε. Τελικά το double που κάναμε μας έκανε πολύ κακό. Η διοίκηση δεν προστατεύει τους προπονητές εκτός του Ρουμάνου. Αν στήριζαν τον Αμπέλ, θα κάναμε παπάδες. Κρίμα να χαίρεσαι τον κλικαδόρο σου. Ποιον? Όχι, κρίμα Κουλιανέ να χαίρεσαι τον κλικαδόρο. Ποιο είναι ο κλικαδόρο? Κρίμα Κουλιανέ. Τι διαβάζει. Τι Κουλιανέ. Δεν το κάνω. Έτσι γράφει. Και τι το διαβάζει. Δεν καταλαβαίνω. Άμα κάνα μήνυμα βρει τον Κουλιανό, να κάνω καλό. Να τον χτυπήσει. Όχι για τον προπονητή εννοεί. Παίκτη εννοεί. Καλή εβδομάδα και στους δύο. Μπράντον Ολιβέιρα, Αγκούστο, Κωστή, περιμένω σκληρή κριτική στους δίθεν ποδοσφαιριστές. Στον Πότο και τον Ιβάν. Έλεος κι άλλοι ο Αντώνης από την Αθήνα. Ιβάν δεν έχει ιδέα από μπάλα, ρε, πληρώνει μόνο. Καλησπέρα από τον Βορτό. Γεια σου, Γρηγόρη Γίγαντα. Παλακρέ, τι έγινε, πόσο ρόμπα να γίνεις ακόμα. Βρες το εστιατόριο που θα πας και εμένα και τον Κόκκινο για το στοίχημα που έχασες. Ρόμπα έκανε ο Άρης. Λοιπόν, Γρηγόρη, για ψάρι θα πάμε ή για προβατίνα. Όταν θα πάμε για φαΐ, Παλακρέ, πάρε και το ATM μαζί σου. Νομίζω προβατίνα με τέτοια χοληστερίνη θα κλείσουν οι αρτηρίες και οι καρδιολόγοι να γέλνουν. Καμιά ψάρε σιγά, θα πνιγείς, θα πεθάνει. Πάρε και το ATM. Καλό. Ο Ιγκόρ μου λέει, Γρηγόρη, διάβασε το μήνυμα που σου έστειλε την Παρασκευή. Ναι, είχες προβλέψει, φίλε μου, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Εκτός αν μιλούσε για διπλό ημίχρονο στο τελικό. Μέχρι και τον Κωνσταντέλια έφαγε ο Ρουμάνος κόκκινες. Δεν τον έχει φάει, αλλά του δίνει ευκαιρίες να παίξει. Τι το έκανε, τον έφαγε. Έχει τον Τζίπκοβιτς να σέρνεται και έχει τον Κωνσταντέλια να τέτοιο δεν τον πετάει μέσα. Και ας πω και κάτι άλλο. Βάλω ένα μάτσο Κωνσταντέλια δεκάρι. Έχει τον Αγκούστο εκεί να σέρνεται. Βάλω τον Κωνσταντέλια δεκάρι, τουλάχιστον θα πούμε, άμα δεν παίξει καλά, εντάξει το παιδάκι, 19 χρονών 20 είναι, δεν έπαιξε. Βάλω τον ένα δεκάρι. Ένα μάτσο τον έβαλε 20 λεπτά, αναστάτωσε όλη τη Βουλγαρία, το χάσαμε από τότε. Τι, ψέματα είναι. Το γκολ του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει. Ασίστ και εκτέλεση. Τυχαία οι τέσσερις παίκτες που ενέχουν στα δύο αυτά. Ο Χοντρούλης κατηγορεί για διάφορους λόγους. Πες του να μας πει μια ιστορία για τη Μάρθα Καραγιάννη και θα αφήσει το ποδόσφαιρο. Εγώ την έκανα συνέντευξη την Μάρθα Καραγιάννη. Αλλά γλίτωσε. Συνήθως σου έκανε. Μα παγκόμενα, δεν μ' άρεσε καθόλου. Είναι από αυτές τις που τις γουστάριζαν τίποτα χωριάτες από τις Σέρες, σαν τον γαμπρό μου που του αρέσουν οι χοντρές, να πούμε και οι χοντρόγαπες. Δεν σ' άρεσε η Καραγιάννη. Όχι, δεν μ' άρεσε. Ωραία, έγινε. Καλά, και εσύ είσαι
Άμα δει χοντρό αστράγαλο, αρέσει. Ωραία γυναίκα. Άμα δει μπούτι χοντρό, αρέσει. Τέτοιο. Δεν αμαλώναμε. Για γυναίκα δεν αμαλώναμε ποτέ. Θα ήθελε εσύ τι χοντρέ, εγώ θα ήθελα τι κοκαλιάρε και τελείωσε. Δεν τσακωνόμασταν ποτέ. Είναι μια κατηγορία, ρε παιδί μου, αντρών, οι οποίοι θα μου πει και οι χοντρέ πώ θα βρει κανένα άντρα. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν υπήρχε ο κόκκινο, ξέρω εγώ και ο γαμπρό μου να γουστάρουν. Εδώ με σκουντούσε, περνούσε καμία χοντρή, με σκουντούσε. Τι με σκουντάζε, βλάκα του. Με κλωτσάσε από κάτω, τι με κλωτσάσε του. Έβλεπε καμία η οποία είχε κανένα στράγαλο σαν, σαν τον Παρίδι, να πούμε το σκορεμένο. Με σκουντούσε, τι με σκουντάζε, του λέω, αφού δεν μ' αρέσουν. Βρέθηκε μόνο του, λέω. Ήταν μόνο του. Καλησπέρα. Στην Καραγιά, τη άρεσε στην Καραγιά. Εκπληκτική χορεύτρια. Χορεύτρια ήταν. Θα σε πάω στο Σιντότσε. Τι θα πει χορεύτρια, για γυναίκα σε μιλάω. Δεν είναι ωραίο κορφί η Καραγιάννη. Χοντρόμπουτ ήταν. Σιγάρικο, την είδε από κοντά. Όχι. Καταρχήν ένα 60. Δεν την έχω. Δεν την είδε από κοντά. Εγώ την έχω κάνει συνέντευξη. Ο Κωνσταντίνου που είναι 1,73 φαινόταν μπροστά τη γίγαντα. Ο Ζουμπά. Λοιπόν, δεύτερο. Τι λέει ο Φασούλο. Εγώ δεν έπαιξα στον Παναθηναϊκό 1,75. Η τερματοφύλακα σε 1,73, ο Κωνσταντίνου έπαιξε. Όταν πήδαγε κόρνερ, ο Σιμεφορίδης, σαν το Μαρσουπιλαμί με τον Καψί ήταν. Αυτό δεν έβγαινε έξω. Μην γελάει. Τι γελάζει. Γελάει. Ο Σαργκάνης έβγαινε. Τα τρακάρει, ελάχιστα. Τι ψέματα λέω. Πίδα λάκι. Βγες του λέει. Βγες. Πίδα λάκι. Πίδα άνθη με πίδα λάκι. Πίδα άνθη με βγες. Τι πίδα 1,73 που άπηδείξε. Δεν πηδούσε. Καραγιάννη λοιπόν είχε φαρδιά μέση. Οι φαρδιές μέσα στα δεκαετία 50-60. Τώρα δεν μετράει η φαρδιά η μέση. Τώρα είναι μοντέλα τη. Βλέπει τι γυναίκες. Τραβάνε κάτι πιλάτες, τραβάνε κάτι γυμναστήρια, κάτι αυτά. Είναι πολύ ωραιότερες οι γυναίκες σήμερα από ότι ήταν οι μάνες μας και οι γιαγιάδες μας κόκκινες. Ποια Μάρτα Καραγιάννη. Αυτή η γυναίκα τώρα εδώ. Βλέπεις. Τι είναι μπουτού. Δεν είναι μπουτού. Δεν ήταν. Πρώτον, δεύτερον. Τι. Το κορμάρα. Αντίπατε. Πού είναι η κορμάρα, τα πόδια, τα πόδια που είναι. Κορμάρα λέει. Να. Πού είναι το πόδι. Να. Το πόδι ρε όρθια εκεί. Τι είναι. Ας την γυναίκα πέθανε τώρα, 83 χρονών. Ας την. Ήταν και φαλακρή. Το ξέρεις ότι από τα 30 ήταν φαλακρή. Όχι. Όχι. Φαλακρή ήταν η μέρα τα Καραγιάννη. Δεν είχε μαλλιά σαν και εμένα που περούκα φορούσε. Στις ταινίες φορούσε περούκα, δεν είχε μαλλιά. Μπορεί να είχαν πέσει. Δεν ξέρω. 30 χρονών σαν και εμένα είχαν πέσει τα μαλλιά της. Όλα αυτά που βλέπεις, όλες οι ταινίες, ακούς ρε, ο Καρβέλας περούκα φοράει, δεν δικά του τα μαλλιά αυτά. Αυτά τα μαλλιά ο Καρβέλας μέχρι το γκόλο που έχει, αυτά είναι περούκα. Τι γελάς ρε κόκκινε, με μέτρες αυτά. Δε. Τι καλά δεν ξέρεις, θα είναι τώρα συγγνώμη, αυτό δεν λες μπουτού. Μπουτού ήταν κόκκινε τώρα, τη γυναίκα άστηνα να τώρα πέθανε, πάμε παρακάτω. Τι να σε πω. Μ' αρέσει λέει, Κούστα. Ακούστε, και από τα χωριά των Σερών, άμα δείτε καμιά μπουτού, τη βλέπετε ωραία. Ποια χωριά Σερών. Ο Γαμπρός, ο Γιώργος. Καλησπέρα από σύνολο φίλων Γρηγόρη Κόκκινο. Ας φτιάξει πρώτο το στόμα του Οδουμπότο και που είναι σαν ψοφίμι, και ας μην δούμε δεκάρι ποτέ. Ναι. Εντάξει, και τι να το κάνει, για Γαμπρό να τον πάρει. Όχι, ρε Κόκκινε, είναι μια εταιρεία που έχει. Δηλαδή, έχει δει ποτέ διευθυντή εδώ Φαφούτη, να πούμε. Θα φέρει το αφεντικό εδώ πέρα. Δεν γίνεται Φαφούτη. Εκείνεται να σε φέρει Φαφούτη. Δεν γελάμε. Τον παίρνουμε. Περίγελο να τον κάνουμε. Βάλε δόντια. Χαμογελάς και θα ρίσκεις από το ξοδενθροπόταμο κάνουνε εφυτεύσεις. Τι κοιτάζε κόκκι. Είναι εμφάνιση αυτή τώρα για στέλεχος επιχείρησης. Δηλαδή έχεις δει κανένα στέλεχος επιχείρησης χωρίς δόντια να πούμε. Και να μην έχει να του τα βάλεις. Του πεις πάρε 5 χιλιάρικα, βάλε δόντια 10, πόσα είναι. 5. Το εφύτευμα 2 χιλιάρικα τώρα. Πόσα είναι. 2,5 το ένα κάνει. Πόσα εκατομμύρια, πόσες χιλιάρικα. Όχι, γνώμη, 1,5. Πόσα χιλιάρικα παίρνει τον πόντο το μήνα, το χρόνο. Πέρα εκατομμύριο. 8 κατοστάρικα. Και δεν μπορεί να δώσει 30 χιλιάρικα και να φτιάξει τα δόντια. Πού να ξέρω. Εδώ οι γκόμενες που είναι σε μπουτίκ δουλεύουν, τραβάνε κάτι λευκάνσεις, να πούμε κάτι αυτά, δίνουν χιλιάρικα. Και αυτός δεν μπορεί να δώσει. Άντε δεν βάζει τα δόντια. Με φέρνουν όλη τη σαβούρα. Και βγαίνει και γκρινιάζει και τόσο. Νιάρ ο Ρουμάνος. Νιάρ. Τι νιάρ, έβαλε τόσο άρε. Αυτό σε φέραν. Νιάρ. Τι νιάρ. Μπουτού η Καραγιάννη που έκανε σπαγκάτο όρθια. Πάρτε το μικρόφωνο, είναι επικίνδυνο. Τι σχέση έχει το σπαγκάτο, ρε. Εγώ έχω ένα φίλο Παλαιστή πρώην. Καρυπίδης λέγεται. Όχι ο Θόδωρος, Καρυπίδης λέγεται. Πήγε σε μια εκκλησία εκεί των Ευαγγελιστών. Ναι. Φίλο. Ναι. Χοντρός, 1,75 σαν και εμένα, αλλά χοντρός. Πολύ χοντρός. Τον κορόιδευα.
Θα κάνω λέει σπαγκάτο. Ποιο θα κάνει έτσι σπαγκάτο. Βάζει λέει στίχημα. Παλαιστήτσι ήταν τώρα 50 τόσο χρονών, 60 τόσο, 58. Κάνε ρε, του λέω χωρίς δέσταμα. Κάνει μια αυτή το παντελόνι να πούμε, το ανοίγει λίγο, μπαμ, σπαγκάτο. Τι ήταν, δεν ήταν χοντρός. Έκανε σπαγκάτο ο χοντρός, έπεσα κάτω ξερός εγώ. Δεν πίστευα στα μάτια. Μου του ήταν, τι κάνουμε, πήγαμε χορεύτρια τώρα. Ήτανε σαν τη Χλόη Λιάσκου που ήταν γυναικάρα με τα πόδια τα αδύνατα να πούμε. Ήτανε Ελένη Ερήμου να πούμε. Που εξέπεμπε ερωτισμό. Εγώ γνώρισα την Ελένη Ερήμου σε μια συνέντευξη, έπαθα πλάκα. Μόνο που ήσαν στο δωμάτιο μαζί της, στο χώρο ρε παιδί μου, εκεί και μιλούσες μαζί της, εξέπεμπε ερωτισμό να πούμε γυναίκα. Η ζωή γλάσκα δεν γίνεται κάτι. Πιο πολύ εμένα μ' άρεσε η. Πώς τη λένε, ποιο ερωτισμό έχει η Ερήμου να πούμε. Και η Μέρη Κρονοπούλου ήταν πολύ ωραία γυναίκα. Η Μπέτη Αρβανίτη ήταν η γυναίκα. Η Μπέτη Αρβανίτη. Η Μπέτη Αρβανίτη και η Μέρη Κρονοπούλου με το σαγόνι το κάτω, το ωραίο, το ψηλή αυτή με μακρομούρα και τέτοια. Γομενάρα. Την Καραγιά μου την είδατε. Και τη Σαπουτζάκη. Σαπουτζάκη πιο κοντή από τη Βουγιουκλάκη ήταν. Είχε το θηλυκό και τα λοιπά. 1,5 μέτρο ήταν. Ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι γατούλες. Κάνει. Εντάξει. Γατούλες. Γατούλες. Αυτό έχουν το όπλο στο μεγάλο. Σε τσιπάει το μαγουλάκι λίγο εσένα. Άντε πάνε στα θέματα. Α, στην γυναίκα πέθανε. Και είναι 83, δεν είναι 82. Πόσο είναι τώρα, έφυγε. Κάνα λάθος στην ηλικία. Σε πειράζει αυτό. Με πειράζει. Ναι. Καλά, σηκωθεί από το φέρετρο να διαμαρτυρηθεί. Τι να διαμαρτυρηθεί, την κόψανε ένα χρόνο. Γιατί δεν την πήραν παραπάνω. Εντάξει, τι ωστόσο. Λοιπόν, αυτό το οποίο με ξεπερνάει είναι να ακούω. Πολλά σε ξεπερνάει. Φυσικά. Εκπλήσω με. Αυτό το οποίο με ξεπερνάει είναι να ακούω Ολυμπιακού να διαμαρτύρονται για διαιτησία. Πότε. Για χτες. Θες. Καταρχήν το γκολ που βάζει είναι φάουλ. Ακριβώς. Ο Κάκος ξεφτύλας, τον έχει στο Όπεν και τον Ταΐζο. Είπε μια ωραία τάκα ο Βασίλης. Άς το Βασίλη. Τι είπε ο Βασίλης. Είπε για τον Μπάρδιου δεν ήταν φάουλ. Λόγω αγγλικής νοοτροπίας. Πολύ ωραία τα. Είναι φάουλ. Εδώ μιλάμε για εδώ. Τώρα τι κάνουμε, πάτε τον Βλαχόπουλο. Τι για τον Μπάρτιο. Τον μπάτσερε το πόδι. Ναι, ρε. Είναι φάουλ. Τι Μπάρτιο και Μπάρτιο. Και ο Κάκος τι κάνει εκεί πέρα. Δημόσιες σχέσεις τι κάνει εκεί. Τον μπάτσε το πόδι ρε Κάκο. Είναι φάουλ. Τι να κάνουμε τώρα. Για μαρτύρο, δεν λέει εκείνο το χέρι που βρήκε. Λέει, ποιο χέρι. Εκείνο με το μαζικού που βρήκε. Όπως τι μαζί, ποιο μη έβαζε. Άντε φύγετε από εδώ, ρε, κάντε ομάδα, ρε. Ρε παιδιά, εκεί καταντήσατε παρθένες, να πούμε, κάτω στην Αθήνα, στον Πειραιά. Φτιάξτε ομάδα, να πούμε, πήρατε 100 παίκτες και πάει να κάνετε ομάδα. Ο διαιτητής σε φταίει. Φάουλ τον κόλ του Ολυμπιακού το πρώτο. Που βάζει. Κατά εκείνη είναι δυνατόν να παίρνεις δραπίδανε κορπεράν. Σου έρχεται ο Χάμες από το αεροδρόμιο και τον βάζει να παίξει. Με το ξεκίνημα δεν με να πειράζει. Πάθει καμιά θλάστη. Δεν με πειράζει αυτό. Το είναι να μπορεί να τρέξει. Δεν με πειράζει αυτό εμένα. Τι σε πειράζει. Τι με πειράζει εμένα. Τι με πειράζει εμένα. Νικάω ένα μηδέρε. Τα μπάκου, τα στόπερ μου δεν καλά. Ο Εμβιλά είναι αργός. Ο Άρης έχει κάνει αλλαγή. Έχει βάλει τρεις γρήγορους μπροστά. Το 60 έκανε μαγική αλλαγή. Δεν ξέρω αν ήταν κανένα ταιριζή με τον Παρτιού. Πάντως όποιο και να την έκανε, για να την κάνω μαζί. Είναι επικό αυτό που κάνει. Αλλάζει όλο το παιχνίδι. Τι επικό είναι. Βάζει τις φετόνες μπροστά, πετάει τον Γκρέι έξω που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και γυρνάει όλο το παιχνίδι. Βλέπει άλλο παιχνίδι. Ωραία, το έκανε αυτός. Που εγώ είχα και κάποια επιφύλαξη. Είχα επιφύλαξη. Επιφύλαξη γιατί και δεν περίμενα να βρείτε τους χώρους. Γιατί με σκόρεις. Μου εκεί την ώρα που χάνω ένα 0, μου κλειδώνει στα 4-4-2. Εκτός να βάλει τον άλλο, τον Τσερβίνη. Ο Τσερβίνης είναι πιο χοντρός από τον Τσερβίνη το δικό μας. Είχε μαύρο εκεί με τα μαλλιά και τα. Ο Ζερβινιό. Ο Ζερβινιό μπήκε μέσα, σαν συγκαμμένο. Το λέμε πως έτρεχε. Το λέμε πως έτρεχε. Σαν συγκαμμένο έτρεχε. Είναι από τραυματισμό. Έχει τρεις γρήγορους ο Άρης. Κερδίζει 1-0. Σε κάθε μάτς τρως γκολ. Στις αντεπιθέσεις είσαι αργός, στις επιστροφές. Και μου έχεις ρε μπαγλαμά προπονητή του Ολυμπιακού. Τα στόπερ στο κέντρο και τα μπακ, και τα μπακ στα εξτρέμ. Και κερδίζει 1-0, το κάνει τι, αφού δεν είσαι καλά. Και τρώει την κόντρα. Και έχει τον τερματοφύλακα σου 40 μέτρα από του στόπερ. Πρέπει να είναι 25-28 μέτρα. Σηκώνεις από τον πάγκο και του λες, αφού κάνει την βλακεία, την αντεπίθεση να την προλάβει σαν λίμπερο ο τερματοφύλακας. Ο οποίος έχει ευθύνη, όχι γιατί δεν έτρεξε, γιατί η θέση που είχε ήταν λάθος. Η θέση στο ποδόσφαιρο είναι 4. Άμυνα, κέντρο, επίθεση και τερματοφύλακας. Και αυτή πρέπει να υπάρχει ισορροπία, αρμονία αποστάσεων. Λεπτομέρειες σου λέω, ε. Πάμε παρακάτω.
Το Νοέμβρη θα έκλεινε το 83 Καραγιάννη Φαλακρετό και διώχα το 82. Γράφει, μα τα λέω στα χρόνια αυτά. Άμα τώρα... πεθάνω ρε, το 39 με γεννημένο και πεθάνω το 2022, πάρτε να ξεχαίρογλου ρε το Δημήτρη και πε του πόσο χρόνο. Ξεχαίρογλου. 83 λέει το Κιδιόχαρτο, δεν λέει 82. Και 2022, μείον 1939, λέει 83. 83 ήταν. Έκανε λάθος το ένα site και επειδή εσείς αναπαράγεται το ένα site με το άλλο. Αντιγραφή, ούτε το διόρθωσε κανένα. Τίποτα, copy paste. Τεμπελο copy paste, τα λέω αυτά. Τεμπελο copy paste, διάλειμμα. Το γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και το μήνυμά σου στο 54045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox στο σταθμό στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Επειδή το βάψιμο είναι μια σημαντική απόφαση, συνοδέψτε το με το διαμάντι των χρωμάτων, το Acrylamax, και αποκτήστε από το διαμάντι στην αγορά των χρωμάτων των Κοσμάγου. 4 υπερσύγχρονοι χώροι αφιερωμένοι στο χρώμα, τη διακόσμηση, τα οικοδομικά υλικά, γεμάτοι πρωτοποριακές λύσεις. Με showroom που παρουσιάζονται εφαρμοσμένες διάφορες σύγχρονες τεχνικές, Κοσμάγου με 4 καταστήματα στο κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύεσμο και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Ο Άρης με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προσεγγίζει και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί ενώ μελέτησε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο και πρέπει ο Τερζής να κάνει καλή δουλειά στην κατασκοπία. Δεν πέρασε πολλές πάσεις ο Άρης, το αργό ποδόσφαιρο, το μικρό, τις μικρές πάσεις και έτσι. Πήγε στο στυλ του ότι πάρε Ολυμπιακέ την μπάλα, είσαι αργός, προβλέψιμος και στατικός και εγώ θα φύγω στην κόντρα. Δηλαδή ο Άρης είχε όταν κέρδιζε την μπάλα μία πάσα, κοντινή. Μία πίσω. Ναι, σε παίκτη που έχει κάνει μπαλιά. Ποτέ δεν πήγαινε η πάσα τυχαία. Εντάξει. Και μετά είχε τη μακρινή να πάει στον Ματζίνι, στον Γκρέι και στον, πώς το λένε, τον Ιντούρμε, οι οποίοι μόλις κέρδιζε ο Άρης την μπάλα, δεν πήγαιναν στις γραμμές οι πλαϊνοί, γινόταν στα σέντερφορ. Και αν ο Άρης είχε ένα σέντερφορ που να ξέρει μπάλα, δηλαδή τι θα πει ξέρει μπάλα, την ώρα που κερδίζω την μπάλα εγώ στο κέντρο πιο πίσω, ας κάνουν εικόνα οι ακροατές, κερδίζω την μπάλα. Άμα τη δώσω στο center four και τη χάσει, πάει η αντεπίθεση. Μεγάλη υπόθεση να ξέρει μπάλα ο center four πρώτον, και δεύτερον, ακόμα πιο μεγάλη υπόθεση όταν θέλω να παίξω την κόντρα, είναι να ξέρει να καλύπτει την μπάλα και να παίζει με τον κόλο με πλάτη στον αντίπαλο. Πλάτη. Δηλαδή να τη δώσει την μπάλα, για παράδειγμα, στο four, ο half, ναι, τρίχες. Κατά μέτωπο είναι ο Πάλμα. Μπορεί να την πάρει υποδοχή. Πάλμα ένα φύγει σαν τον, πες τον, σαν τον Καμαρά να φύγει στο στόπερ από πίσω. Δηλαδή δεν είναι έλα να μπει να κάτσει την ώρα που δίνει την μπάλα στο φόρ να έρθουν οι δύο πλαίνοι κοντά του και όχι διαγώνια και όχι παράλληλα αλλά σε τρίγωνο που ένας θα είναι για να μπορέσει να του τη σπάσει και να του την ξαναδώσει και να φύγει. Αν ο Άρης είχε ένα τέτοιο σεντερφόρ θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Δεν τον είχε. Ο Γκρέι δεν μπορούσε να το παίξει αυτό το έργο χθες. Το κατάλαβε. Και ορθώς τον έβγαλε. Ορθώς τον έβγαλε. Και έπαιξε με τρεις μπροστά γρήγορους σε αργή άμυνα, η οποία παραδόξως ο Βλάξ, ποδοσφαιρικά προπονητής και αφελής νεαρός ηλικία του Ολυμπιακού, είδε ότι εγώ νικάω ένα 0, να βάλω και δεύτερο και τρίτο και ανεβαίνω απάνω και τρίχες καζάνες. Άλλο, τι λέει. Τι. Πάρε γραμμές. Τι περίμενε. Τι γραμμές. Έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα θέματα. Το πρωί έγινε ένα ατύχημα. Τι έγινε? Έγινε ένα ατύχημα. Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια κυρία 39 ετών και τη χτύπησε. Μάλιστα. Και πού το περίμενε? Σπόρεπε. Κοντοστέκομαι και θέλω την ερμηνεία σου. Ναι. Τι χτυπάει τη γυναίκα. Με τράβαν στα άκρα από τη λένε. Δεν κινδυνεύει η ζωή της και μακάρι να μην κινδυνεύει. Αλλά αυτό έγινε τώρα που είχε ένα κανάλι. Ναι. Έγινε on camera. Live. Δεν έγινε on camera. Δεν το έδειξε. Έγινε ο κάμερα. Δεν την έδειξε να την παρασέρνετε.
Έδειξε το αυτοκίνητο. Ξέρουμε τι αυτοκίνητο. Ναι, τι. Ξέρουμε τι αυτοκίνητο περνούσε. Ναι. Λέμε το κάνεις εσύ αυτό το λάθος ή οποιοδήποτε. Ποιο λάθος. Τι πας σε έναν άνθρωπο έτσι. Ναι. Και βλέπεις ότι υπάρχει εικόνα αυτό το πράγμα. Ναι. Για ποιο λόγο να εξαφανίσεις και να μην πάρει να παραδοθείς. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο. Να μην παραδίδεσαι και να κρύβεσαι. Εμένα ρωτάς. Ναι, μου φαίνεται παράξενο. Εγώ δυο που πάτησα τους σταμάτησα. Γεια τη δικιά σου εμπέλη. Δεν τον πάτησα εγώ τον Ρώσο. Το σέντραρα να πούμε. Και τι έγινε. Βγήκε μπροστά μου. Με κοροϊδεύε, πάτησα γκάζια για φρένο, τον κοπάνισε. Τι, με βάλαμε μέσα. Δεν έπιασε το φρένο και τέτοιο. Γιατί. Γιατί να φύγει. Γιατί να φύγει. Λέω, πανικοβλήθη. Okay. Ωραία, πανικοβλήθη. Αυτά θα σε βρούνε, ρε άνθρωποι. Ναι. Για ποιο λόγο τώρα. Και τι να κάνω τώρα, εγώ εκπομπή για αυτό που έβγε. Απορία έχω και σε ρωτάω. Γιατί έχει προσέγγιση τέτοια που λέω. Μπορεί να έχει μέσα στο αμάξι του ναρκωτικά. Και να θέλει, σου λέει, τώρα να με κάνουν έλεγχο και να με πιάσει για τα ναρκωτικά. Μια περίπτωση είναι αυτή. Δεύτερη περίπτωση. Παράνομη γκόμενα. Να έχει μια γκόμενα μέσα και να του. Να έχει κατάθεση κτλ. Δεύτερον. Άρα έχουμε παράνομα ναρκωτικά και παράνομη γκόμενα. Τρία. Επιρροή από αλκοόλ κτλ. Τελείωσε αυτό τώρα. Πήγε μεσημέρι, πήγε. Πάνε, ναι. Παραδώσου. Δεν παραδόθηκε. Τέταρτον. Μπορεί να ήταν πιωμένος και σου λέει θα με πιάσουν με το αλκοόλ. Και άμα με πιάσουν με το αλκοόλ, μπορεί, ξέρω εγώ, να την πληρώσω την ύφη. Άρα έχουμε επηρεία αλκοόλ και να έχει τη σώα στα φρένα ότι είμαι πεθυσμένο, με πιάσανε. Φεύγω. Έχω γκόμενα στα αμάξι παράνομη, φεύγω. Έχω ναρκωτικά στα αμάξι, φεύγω. Έχω όπλο στα αμάξι, φεύγω, με ψάξουν. Αυτά είναι. Δεν έχει άλλο. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Αυτή είναι η λογική. Εγώ που δεν είχα μέσα αυτά, ξέρω εγώ και τι. Μα και γκόμενα να έχεις μέσα. Τι λες, σηκωφύγε, μένω εγώ. Μόλις, δηλαδή, μόλις κάνεις το ατύχημα, μπαμ, τι λες, σηκωφύγε. Τι λες, την κόμενα, φύγε. Και μένεις εσύ. Εσύ οδηγάς, τι θα την κάνει την κόμενα. Θα μου πεις τι θέλει για μάρτυρα. Την ώρα που γίνεται, σηκωφύγε. Για την πεις, μήνε. Πάρε ταξί, πάρε στο διάλο, σε βρω σε δύο μέρες, τρεις, θα σε ξαναπηδείξω. Τι ρε κόκκινα, αυτή είναι η λογική. Μα με ζητάς λογικές ερμηνείες, θα πούμε. Ναι. Α, τη λέω. Πολύ δώρος γίνεται για τις επικείμενες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι θα γίνει αυτό, πες τον κόσμο να μάθει. Ήδη στη Φιλανδία έχουμε ρεπορτάζ στο My News που προετοιμάζουν τους πολίτες για διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Να πω ότι το Σάββατο ναι. Με ενοχλήσαν κανένα δύο μέσω των Ελλήνων κοινωνικών δικτύων ότι είχαμε πολύ ωραία διακοπή ρεύματος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Ωραία. Τι πειράζει. Ό,τι πειράζει. Λέμε τώρα με την επικείμενη ακρίβεια, με όλα αυτά εδώ, ναι. Κάνεις κουμάντο εσύ και έχεις κάποια πράγματα στον καταψύκτη. Καταψύκτη. Στον καταψύκτη. Τι κουμάντο να κάνεις. Έχεις τα κρεατικά σου, τα... ωραία. Πόση ώρα θα έχει διακοπή ρεύματος. 10 ώρες και διακοπή. Δεν σαπίζουν τα κρέατα σε 10 ώρες. Τι. Δεν σαπίζουν. Δεν σαπίζουν. Κρεοπόλιδες φίλους έχουμε. Δεν σαπίζουν. Μέχρι να... έχουν ειδικά ψυγεία. Δεν λέμε για τον κρεοπόλη, για τον απλό. Ο κρεοπόλης θα πάθει ζημιά, εντάξει. Πρέπει να έχει ειδική γεννήτρια. Τι, αν έχει κρεοπόλη, θα έχει γεννήτρια. Το λογικό αυτό. Τι, απέξει με τη ΔΕΗ, απέξει μπουνιές με τη ΔΕΗ. Εγώ, αν κρεοπόλης και με το κόμμα το ρεύμα, θα του πλάκωνα στο ξύλο. Πήγαινα με άλλου δύο. Τι έγινε, ρε, γιατί με κόψε το ρεύμα, πάρε τι μπουνιές σου. Τάχα, είναι για γεννήτρια. Εδώ δεν έχει γεννήτρια τα αφεντικό. Μόλι πέφτει το ρεύμα, κάνει. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε όλοι γεννήτρια για το σπίτι. Άμα τα τρώγατε στα σουβλάκια και στα μπιφτέκια και στα κουμπάρια, βάλε γεννήτρια. Πόσο κάνει μια γεννήτρια. Δεν ξέρω. Πάρε μια γεννήτρια και δεν μα ζαλεί τον έρωτα. Έχει ακούσει τώρα που κάνει γεννήτρια. Τι να κάνω, ρε σηκώκινε τα μηχανάκια που πρέπει να παίξω με σούζε 3 ώρε το πρωί, δεν κάνουν θόρυβο. Δεν διαφωνώ, ρε. Τι θε τώρα με το ρεύμα, ρε. Μα κάνει οικονομία, μα κόβει το ρεύμα και τι έγινε. Δεν μα κόβει, διακοπέ ρεύμα. Θα κάνουμε διακοπέ. Αρκεί να μα πούν την τάδε ώρα, την τάδε μέρα να μην μείνουμε στα σανσέρ. Αυτό να μάθω. Αυτό είναι πολύ. Τι είναι επικίνδυνο. Βάλτε ασανσέρ από αυτά που διαφημίζαμε, που δεν μένει, πάει σιγά-σιγά-σιγά και ανοίγει η πόρτα και βέβαια. Και όλα υπάρχουν λύσεις. Μην με κλαίτε. Βλέπουμε τι έρχεται μπροστά και κοιτάμε. Τι έρχεται μπροστά και τι έγινε. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια. Και τι έγινε. Κάνει οικονομία. Τι οικονομία, ρε. Αδυνατεί ο κόσμος να πληρώσει λογαριασμούς
Τι να κάνει. Αδυνατή να πληρώσει λογαριασμό. Οικονομία. Φίλε, όταν έχουν πάει τα περισσότερα πράγματα 50% πάνω. Δεν θα κάνουμε παιδιά. Έχουμε παιδιά όμως. Να που έχουμε. Και τι να κάνουμε. Να πάρει στην εκκλησία, να τα ταΐσουν. Οι παπάδες καλοί άνθρωποι. Φράγκο δεν δίνουν. Μου τα είσαι κανένα παιδάκι. Περιμένουμε εμείς από τους άλλους να γίνουμε. Και τι να σε κανονικό. Α μην κάνουμε. Τα παιδιά. Τον στην τα κάναμε τα παιδιά, βρούμε τρόπο να τα μεγαλώσουμε. Τα κάνουμε. Ναι. Ο άλλος έκανε 7 παιδιά, 8 παιδιά. Ζητάει απλό το χέρι, λέει δώσε. Δεν σου δίνω τίποτα. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν αξιοπρέπεια. Και κάνουν σπάνια. Ο Σπανούλης έκανε. Ποιος? Ο Σπανούλης, 6 παιδιά. Σπάνια πολυτεχνία έχουν αξιοπρέπεια. Σπάνια. Όλοι στο ζήτουλα είναι. Άκου τι σου λέω. Άκου και εμένα. Τι άκου και εμένα. Απόλυτα σπάνια περίπτωση. Για σημαίνει την εκκλησία τα έχεις καλά. Ποια είχα καλά, ρε. Ο πατέρα μου και η μάνα μου. Δεν τα είχατε καλά με την εκκλησία. Ποια εκκλησία είχαν καλά. Καλά, δεν νοικιάσατε στον παπά το σπίτι εκεί πέρα στο, στη Μυθινία που είναι στου παπάδε. Το... Και αυτό δεν σημασία έχει. Έχετε πάρει εδώ με την εκκλησία. Εγώ δεν έχω. Επειδή τον νοικιάσε η ιερέα. Γιατί δεν τον νοικιάσε καμιά γκόμενα και τον νοικιάσε το είναι ιερέα να πούμε. Άρα έχει καλή σχέση με την εκκλησία. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι κατάλαβα εγώ. Επίτροπο δεν ήσουν. Όχι. 11 βρίσκε στον Αϊδαράπη. Όχι. Παράταμε. Πάμε σε άλλα θέματα. Άντε ρε. Κλαίγεστε όλοι. Με το κλάμα είστε. Όταν πρόκειται για ασφάλεια αυτοκινήτου, θέλω να ξέρω με ποιον μιλάω. Γι' αυτό επέλεξα και την Αργοβάς. Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές, σαν να τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί, επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Παράδειγμα. Ασφάλεια αυτοκινήτου 1300 ευγενικά, με πλήρη οδική βοήθεια, με 145 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-300-305 και πείτε αμέσως κερδισμένοι και πάνω απ' όλα ασφαλείς. Ξέρεις το 90% των πολίτες τι φιλοσοφία έχει. Δεν είναι έτσι. Ξέρεις τι είναι, θες να ακούσεις. Εμείς κάναμε παιδιά για την Ελλάδα και θέλουμε, πώς το λένε, επιδόματα και τέτοια. Αυτή είναι η ιστορία με τους πολυτέχνους. Όχι όλους, όπως λες ο Σπανούλης και άλλοι που έχουν πολλά λεφτά. Κάνα πολλά. Τι κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Ποιο λάθος. Ένα πολύ πάρα. Για πέμπτη. Η Κίνα είναι Κίνα. Πάρα πολύ. Ναι. Κάποια στιγμή απαγορεύαν να κάνουν δεύτερο παιδί. Δεν κάνανε σωστά που απαγορεύουν. Όχι. Γιατί όχι. Αποδείκεται. Είναι οικονομικό το θέμα. Ωραία. Γιατί αν δεν υπάρχουν πίσω παιδιά εργατικό δυναμικό, πώς θα πληρώνουν τις συντάξεις αυτού του οποίου θα βγουν. Δεν τις πληρώνουν. Δεν είναι έτσι, έγκλες. Συγγνώμη. Σου κρατάνε σε ένα λεφτά 40 χρόνια που δουλεύει. Και τι θα με δώσει. Δεν λέω τι θα σου δώσω. Δεν θα με δώσει. Και μετά σου λέει θα πάρει και εσύ. Δεν θα με δώσει, το ξέρω. Είναι σωστό αυτό. Όχι, αλλά δεν με δώσει. Ρωτάω, είναι σωστό. Ο, δεν είναι σωστό, αλλά δεν με δώσει. Τι να κάνουμε. Τι. Πολλά δεν είναι σωστά. Τι να κάνουμε. Το αυτονόητο, δηλαδή, μιλάω τώρα για το πειρά. Ναι. Και κλείνει κάτι και δεύτερο και δύο παιδί. Για να μπορούν να του δίνουν συντάξει. Ρε κόκκινε με συγχωρείτε, τα παιδιά θα κάνει για να πάρει λεφτά συντάξει. Σου λέω πώ λειτουργήσε. Τι λειτουργήσε, δηλαδή το παιδί τι είναι, γάτα είναι. Γάτο. Και γάτα να είναι, δηλαδή σκύλο να είναι, δεν το πετά. Τα πεινάει μαζί με το σκύλο. Εννοείται. Δηλαδή κάνει παιδιά για τα επιδόματα άλλο. Όχι, αλλάξαν τη φιλοσοφία του. Ναι. Δεν ήταν για τα επιδόματα, αλλά για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακούστε σε λόγο τώρα. Ναι. Τι κατάλαβα εγώ. Πες ότι κατάλαβα λάθος. Το 80% των πολυτέχνων σε παρουσιάζονται ότι είναι από σένα. Δεν είναι άκου τι σε λέω εγώ τώρα, μην με διακόπτεις. Σου παρουσιάζονται ότι εγώ έκανα πολλά παιδιά, εσύ είσαι χειρότερος από μένα και επειδή έκανα πολλά παιδιά είμαι πιο Έλληνας από σένα και θέλω να τα επιδόματα και τα λοιπά. Αυτό σου λέει. Ο πατέρα μου τον Έλληνα έκανε ποτέ, ούτε το χέρι απλωμένο, είχε με αξιοπρέπεια μεγάλο στα παιδιά του. Και πολλούς ακόμα ανθρώπους ξέρω. Μην βιάζεσαι και βγάζεις υπεράρτητα. Έχουν τη φιλοσοφία. Δεν την έχουν. Την έχουν. Πώς θα γίνει. Δηλαδή τι εμείς σε άλλη κοινωνία ζούμε. Πού ζούμε δηλαδή. Εγώ τους έλυσα ρε φίλε. Πού, τι ζούμε. Εγώ τους έλυσα. Άλλη ιστορία. Εγώ έχω πολύ τεχνικό γίνεται, το ξέρω. Ρε κόκκινε εσείς Πασόκ είχαμε κάτι πολύ τεχνικό. Το Πασόκ είχαμε. Ήταν, με Πασόκ ο πατέρας μου. Τι ήτανε. Είχε καμία σχέση με Πασόκ ο πατέρας. Ζούσε ρε με το Πασόκ, ζούσαμε με το Πασόκ. Ρε είχε καμία σχέση. Ήδια ζωή κάναμε που κάνουμε τώρα με το Πασόκ. Τότε και 4 και 5 παιδιά μπορούσαν να τα μεγαλώσουν. Το ίδιο είναι τώρα. Το ίδιο είναι το Πασόκ, το ίδιο είναι η μισθή, το ίδιο είναι οι ευκαιρίες, το ίδιο δεύτερες και τρίτες δουλειές. Τι πλάκα μας κάνει. Μα τότε για να μην δουλεύεις πρέπει να σου είναι η φλάκα στεμπέλης. Άστο το παραμύθι τώρα. Το πρώτο βάζει. Το καταλαβαίνεις, τι καταλαβαίνω εγώ. Ναι, σου λέω έξι αφορμένη. Έκανα πολλά παιδιά. Δώσε και εμένα κράτος. Δεν δίνει το κράτος. Κάποιοι τα κάνουν. Εγώ κάποιοι, πολλοί τα κάνουν. Κάποιοι τα κάνουν. Άντε τώρα. Ρε φίλε, κάποιοι σου λέω. Πήγε ο Καραμαλής ο χοντρός. Ο Κώστας. Τον είδα κάτω εκεί που δεν τον είδα, μου είπαν και γυρνάει με μια γκλίτσα. Λέει στην ανηφόρα, δεν μπορεί να ανέβει την ανηφόρα από το πάχος να πούμε. Κοπανάει και τα ούζα.
Λοιπόν, εκεί στη Ραφίνα που τα έλεγε με ένα βουλγαράκι εκεί που ήταν η ταβέρνα. Ε, τι. Τι γέλα. Να εδώ απάνω λέει ο χοντρός, κατεβαίνει κάθε μέρα και με την κλίτσα λέει. Παίρνει τις επιμερίες, διαβάζει. Να τις πληρώνει κιόλας γιατί είναι και λάθρο αναγνώστης, θα πούμε. Και έλα. Ναι, γιατί θα τις πληρώσει. Ποιος πληρώνει από αυτούς θα τους πληρώσει αυτός. Λάθρο αναγνώστης, θα πούμε. Τι. Έδωσε το αυτό. Πολύ τεχνίνα και τα λοιπά. Εγώ έχω βρεθεί σε καυγά ζευγαριού στον Κρόνο πριν γίνει μαμ-μαμ εστιατόριο που έγινε. Είναι ένας τύπος. Το βρήκαν σκοτωμένο. Λένε ότι τον σκότωσε η γυναίκα του στην πανιέρα. Τέλος πάντων, δεν το υιοθετώ. Έχει χρόνια. Και να τον βαράει αυτή, θα του λέει, ηλίτσιε, καθυστερημένε. Ο μπαμπάς σου μας έβαλε να κάνουμε τρίτο παιδί επειδή ο Βλάκας το Καραμαλής είπε και τώρα δεν έχουμε το επίδομα. Βλάκα, να του λέει. Δεν μιλούσε ο άνθρωπος. Ήθελες για δεύτερο παιδί, ορίστε τα κατορθώματά μας. Τι να το κάνω εγώ τώρα το παιδί. Λέω πούλα το κυρά μου. Λέω δώσε το κάπου σε μια οικογένεια, μα δεν. Α, σε τα έχουμε εσείς τώρα στην τούμπα όλα αυτά τώρα. Πάμε παρακάτω. Αν είχε τον Γκρέι μέσα, δεν θα μπορούσε να βγει η παλιά του ταμπό, επειδή ο Γκρέι δεν γυρίζει πίσω. Οπότε η αμυντική του Ολυμπιακού είναι κοντά στην περιοχή του. Τον έβγαλε, ανέβηκαν όλοι. Έλα τώρα να, σου πω, τώρα να σου πω κάτι τώρα. Αυτό ήταν παράλογο που έκανε τώρα. Επειδή ο άλλος ήταν βλάκας ο προπονητής, έβαλε τον Πάλμα σέντερ φορ. Ένας φυσιολογικός προπονητής από την άλλη μεριά θα στην ένα 4-5-1 σφιχτό και δεν θα κούβαγε την μπάλα ο Πάλμα. Βρήκαν τον βλάκα τώρα τον προπονητή του Ολυμπιακού αυτόν τον καθυστερημένο. Που είχε την ομάδα στο μισό το γήπεδο και ο Πάλμα, ο Ματσίνη και ο άλλος που μπήκε αλλαγή ήταν γρήγοροι και κάναν τα 100 μέτρα σε 10,9-11,2 δευτερόλεπτα και τους κάνανε γιογιό τους Μανολάδες και τους Μπα και τους Ισέδες εκεί πέρα. Δεν επιτρέπεται ο Μπα να παίζει στον Ολυμπιακό για το επίπεδο του Ολυμπιακού που δίνει το σελίδι. Εδώ παίζει ο Μπουχαλάκης στον Ολυμπιακό, Μπα σε πείραξε εσένα. Επί Ίβιτς ο Πάοκ έκανε πολλές ευκαιρίες και δεν σκόραρε. Τότε λέγαμε και εμείς και εσείς μαζί, όταν κάνει ευκαιρίες θα έρθει και τα κόλλα. Τώρα γιατί το βγάζετε προς τα έξω με τόση αρνητικότητα, ρε φίλε. Η ίδια ικανότητα υπήρχε από την επιθυμία. Μισό λεπτό. Ποιος επιθετικός για το Ίβιτς. Μισό λεπτό. Ποια χάφη και ο Ίβιτς. Πόσα γκολ κάναν τα χάφη τα τρία του Ίβιτς. Πάμε στα χάφη του ΠΑΟΚ. Και πάμε στο σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ. Σκοράριουν σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ. Κανένας. Τρία χάφη ο ΠΑΟΚ. Ντάντα. Αυγούστο και Κούρτης. Η πίσω γραμμή. Θα σε σώσει ο Κούρτης. Ήρθε, το έκανε τον κόλ με τον Ατρόμητο. Κάνα φάουλ, κάνα στημένο. Η τρίτη, άμα είναι. Όταν μου έχει τον Τάντα πίσω, πώς θα σου κάνει γκολ. Άστο τώρα, πάμε παρακάτω. Κακός το βάζει και μπροστά. Με προβλημάτισε για την ΑΕΚ με αυτό. Τι. Δηλαδή δεν ήταν καλή εμφάνιση. Ποιος. Τσάκ. Η ΑΕΚ μέσα στο Αγρίνιο. Ήταν ενοχελικό. Ήταν ματιαγμένο ο. Ήταν ματιαγμένο ο. Δεν τον πήρα χαμπάτε. Τέτοιο πάθος που έβγαλε με τον Άρη, δεν το έβγαλε με την ΑΕΚ. Πας γραμμές μετά, τις και μισή. Μετά, ναι. Λοιπόν, τώρα, ανοίγουμε γραμμές για μετά, τις και μισή, ναι. Να κάνω μια έκκληση, παρακαλώ, γιατί πονάνε τα ματάκια μου. Έκκληση. Ναι. Ναι. Τι περιμένετε να διώξετε, ρε παιδιά, το Νιντζάκι. Τι περιμένετε άλλο να κάνει. Πόσα παιχνίδια να χάσει. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτή την Ίντερ, παιδιά, δηλαδή. Έλεος, ρε φίλε. Ο Νιντζάκι δεν άλλαξε τίποτα στην Ίντερ. Μα δεν μπορεί να αλλάξει. Πήρε το σύστημα από τον άλλον, το ίδιο είναι. Μα δεν μπορεί. Άχρηστος είναι. Τι πρέπει να κάνει για να το διώξετε. Προηγείται και εδώ οι τρία από την Ουντινέζε. Θα μου πει και βάλει την προηγούμενη ομάδα, τέσσερα στη Ρώμα. Είναι πρώτη, ναι. Αλλά πείτε μου κάτι καλό που έκανε. Τον Αλέγκρι ποιος θα το διώξει. Ο Αλέγκρι πέρσι έκανε καλό πρωτάθλημα. Φέτος κάτι φταίει. Ο Αλέγκρι θα σου πω, είναι γυναικάς. Είναι γυναικάς. Τι σε νοιάζεσαι. Δεν έχει αφήσει γκόμενα για γκόμενα στο Τωρίνο. Ναι. Είναι, και α, είναι κόκορα. Είναι κόκορα, καλός. Ναι. Και επειδή στα τελευταία του πηδήματα σου λέει ότι προλάβω τώρα. Ξέρεις, οι άντρες, α, και δεν ασχολείται πολύ με το μάτι. Ναι, όταν φτάνω σε μια ηλικία μεγάλη και είναι ενεργή, σου λέει ότι προλάβω. Οπότε ορμάει, άστι κουβέντε. Ό,τι κινείται, εκτελείται. Και ο Νάγκελσμαν δεν είναι καλά. Ο Νάγκελσμαν, ναι. Ρίζει, ο Νάγκελσμαν, κοίτα. Σε δύο ισοπαλίες. Ο Νάγκελσμαν, στατιστικά. Είχε το σέντερφορ τα πέταγε. Πέρσι. Το Λεβαντόσκι. Τώρα έκανε πόσες ευκαιρίες πέρσι, 10. Τώρα κάνει περισσότερο. Περίμενε, στα 10 έβαζε 4 γκολ. Βέβαια. Μπράβο. Τώρα στα 10 βάζει μισό. Ω, κάνει 20 τώρα. Τι κάνει. 20 ευκαιρίες κάνει. Ναι. Αλλά γκολ δεν βάζει. Δεν βάζει γκολ. Οπότε η επίθεσή του θα τον διώξει. Η άμυνα πάντα ένα γκολ την ετώτονη και δύο. Ναι. Η Μπάγκερ. Τι είναι το θέμα τώρα με αυτό. Και επειδή είχε αμφιβολία για τον Λεβαντόσκι. Ναι. Τον είδε που τα παστελώνει στην Παρσέλα. Ναι, ναι, ναι.
Ήθελα να το δω, ήταν πείραμα για μένα αυτό. Ήταν πείραμα. Να που αποδείχθηκε. Μπράβο. Τέριαξε. Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ καλό. Τέριαξε. Και θα το προτιμούσα χωρί τον Ντεπάι. Όπω το Χάλαντ, τέριαξε με την. Χάλαντ είναι ένα θαύμα τη φύση. Ο Χάλαντ είναι ένα θαύμα τη φύση. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και πάμε σε γραμμέ μετά. Αν δεν θέλω να πάμε σε διαγμένη, πάμε σε γραμμέ. Διαγμένη, γιατί να πάμε. Δεν λέει τραγούδι, πάμε μια βόλτα σε διαγμένη. Ποιο το λέγε. Ο Σκελαϊδόνη. Ναι, πέθανε αυτό. Ο Λουγιανό, ναι. Ναι, πέθανε. Ωραίο ήταν. Καλώ ήταν. Ποιο δεν θα πεθάνει. Αυτό που πήγε και τον είδε. Ποιο. Τον Νταλάρα. Νταλάρα δεν πεθαίνει εγώ. Τον έφυγε. Νταλάρα θα είναι σαν τον Παταγό τα χρόνια να πάει. Και τότε που έλεγε για τι συναυλίε, ναι. Με ενημέρωσε ένα φίλο ότι το ρεκόρ το έχει ο Καζατζή. Που. Το κλάμα, ε. Το ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ πότε πήγε ο Καζατζή. Δύο μέρε 150.000 κόσμο μαζί. Πίστε 150. Σε δύο μέρε 150.000 κόσμο. Τότε χώρισε 75.000. Γιατί ο Νταλάρα όταν πήγε το πότε, πόσο χώρισε. Εγώ έχω μία πάει. Μέρα έκατσε. Ρε γαμώτο, μία μέρα. Η άλλη είναι άλλη μέρα, ρε, σηκόκκινε. Δηλαδή, άμα κάτσει πέντε μέρες, θα πούμε. 75.000 το πρόλαβε στο ΑΚΑΖΙ. Φυσικά. Το 83. Ξεχνά εγώ εκείνους αγώνες ότι με τη Σακοράφα και τη Φερούλη πήρανε χρυσό και χάλκινο. Σακοράφα τι δουλειά έχει εκεί. Σακοράφα στην Κρήτη το έκανε το άλμα. Το παγκόσμιο έκανε, εκεί βγήκε τρίτη. Πού, τρίτη βγήκε. Τρίτη βγήκε, πρώτη βγήκε η Φερούλη. Εκεί ήταν άνεμος γι' αυτό. Ποιο άνεμο δεν ήταν, τα μετράνε αυτά. Ο άνεμο. Άντε βρε κομπλεξικέ με τη Σακοράφα τώρα. Με τον άνεμο ρε φίλε. Επειδή είναι κομμουνίστρια. Και τι, γιατί εγώ με του κομπλεξ. Βγάζει κόμπλεξ. Άντε τώρα επειδή είσαι τώρα. Εγώ το δικό μου του παπάδε και του δεξιού. Με το δικό μου δεν είχε καμία σχέση. Με ήταν αριστερή. Μόνο ο πατέρα μου Μηταράς ήταν δεξιό. Ξέφυγε. Γι' αυτό βγάζει. Όλοι ήταν αριστεροί και παοξίδε. Μηταράδε και πόντι. Άλλο έχει τίποτα. Πάμε σε γραμμέ. Διάλειμμα και μετά. Διάλειμμα και μετά πάμε σε γραμμέ. Πέψαμε και πριν περάσουμε στον κόσμο, θέλω να πεις τη γνώμη σου για κάτι. Πολύ κόσμο βλέπω, πέρα τι πω, άμα θέλεις, ναι. Βέβαια. Μαθαίνω ότι ο Απόλλων Πόντου πάει Κιλκής. Ναι, πολύ καλή κίνηση. Συγγνώμη, στο μικρόφωνο. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Συγχαρητήρια στον Καλαϊζίδη που την πάει και την ομάδα, μπράβο. Ο Απόλλων Πόντου, το Κιλκής είναι μια ποντιακή πόλη. Τετραγωνοκέφαλη, μηταράδες, αυταράδες, τετραρούδουνοι, πόντι. Θα γίνει μια έρευνα. Καλαμάρια έχει αποποντιοποιηθεί. Δεν μπορεί να βρει τετραγωνοκέφαλο πόντιο. Όλοι στα μνήματα έχουν πεθάνει. Κάτι παιδιά που έχουν μείνει απόγονοι κτλ. Λίγοι είναι κτλ. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος. Συγχαρητήρια στον Καλαϊτζίδη. Πού να πάει, στη Νεάπολη. Ο, δεν είπα. Νεάπολη τι. Νεάπολη είναι πάω. Πακεδονικό κτλ. Ορίστε. Το εκπαιδευόταν με το γήπεδο του Γυμνιακού. Ποιο είναι Γυμνιακό πάνε τώρα το ερήπιο τώρα. Όχι το γήπεδο του Ανδρώνη. Ο Ανδρώνης ρε παιδί μου είναι μια περιοχή η οποία είναι ΠΑΟΚ. Και είναι και μακεδονική και μακεδονική και ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Δεν κολλάει ο Απόλλων Πόντου εκεί. Και δεν μπορεί να φιλοξενηθούν τρεις ομάδες. Ωραία, Απόλλων Πόντου με έδρα το Κιλκής. Τι καλύτερο. Η γυναικάρα από το Κιλκής φωτογραφία έξω από το γήπεδο. Τέσσερις μύτες σαν πιπεριές τσούρκες γαμιές να πούμε εκεί πέρα. Έχεις την πιπεριά τσούρκια. Μην τα ράδες. Πολύ καλή κίνηση. Γιατί συγχαρητήρια. Δεν ξέρω ποιο είναι εκεί στον Αραϊστέν και τα λοιπά. Μπράβο τον Καλαϊτζή. Θα πάρει μάτσε εκεί αυτό. Κυλκυσιακό πέθανε. Ερείπιο είναι ο Κυλκυσιακό. Έχει διαλυθεί. Θα τραβήξει ποντιακό στοιχείο. Μην σου πω πάνω από 1500 άτομα σε κάθε μάτσε. Θα είναι 100% η καλύτερη κίνηση. Αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Πάμε στον κόλ. Πάμε στον κόλ. Καλησπέρα. Χαίρετε κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Αμέ. Απίστου κουμπάρ σου και τα λενού του Μάγκα ότι πάω κόφι, τελειώσαν οι φιλίες. Θέλανε δηλαδή πάλι και σας είδα στο ίντερνετ και λέγανε το Φάκι και το Φάκι. Το Φάκι αυτά που κάνατε πέρσι θα τα πληρώσετε. Τα ξέρετε. Το 0-1 το κάνατε 1-0 και πανηγυρίζατε κιόλας νταρί κουβάρι όλοι μαζί. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά να πάτε να κάνετε τώρα με τα Γιάννα που του δίνετε τα ματσάκια, με το Βόλο που του δίνετε τα ματσάκια, γιατί εμεί καθόμαστε χάναμε αυτή. Όχι, καθόμαστε, δεν τραβούσε η ομάδα, ρε παιδί μου. Χάναμε και το αποτέλεσμα ήταν ούτε μα σεβόταν, μόνο μα βάλανε 3-4 γκολ κάθε φορά. Τώρα θα δούμε την πραγματικότητα. Σαν τα χιλιά τρέχανε χθε παίκτε, οι οποίοι ήρθε ο ένα την Πέμπτη, ο άλλο την Παρασκευή και ο άλλο την Τετάρτη. Και τι βάλει να παίξουν. Χωρίς παίχτες παίζαμε. Μάλιστα. Την Τούμπα μέσα που θα κατέβουμε πλήρες
θα σας κάνουμε τα μαύρα όσια. Γεια σου Κριτή, καρε, καλή εβδομάδα να έχεις, για χαρά. Καλησπέρα. Οι φιλίες τέρμα. Πάνε συμμαχίες, Λουτσέσκου τα μάτς, δεν έχει Τσίπρα τώρα, πρέπει να τα παίρνεις μόνος. Ο πρόεδρος απάνω, ο Πέλκας δεν ανοίγουν τα Γιάννα να μπει μέσα στα δίκτυα, η Ερλακ, τα πώς θα λένε, του Κοσμάγουλου τα πήρε άλλο εκεί στο Μακεδονία Παλάτσιο. Αυτό το έργο τώρα, ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ραπομπουλάκι, τα ερυθρόλευκα μέχρι πότε τα φόρησες χθες? Τα ερυθρόλευκα. Ναι, κοίταξε, όλη η Ελλάδα προσκυνάει τη Νέα Δημοκρατία και το Μαρινάκι και το Μητσοτάκι. Τι να κάνω εγώ τον εχθρό να πούμε. Ήρθε ο Μητσοτάκι εδώ με το Μαρινάκι και παίρνετε κάποιο με ένα δάχτυλο να πούμε. Ναι, σ' ακούω. Τέλειωσαν αυτά που ξέρατε. Ναι. Ναι, ναι. Δεν ήταν κάλο εκεί πέρα. Χθε ή πώ ήρθαν οι συμπολίτε, με ποιον ήτανε. Χθε στεναχωρεθήκανε. Όχι, ρε φίλε, μισό λεπτό θα σου πω ότι κατάλαβα. Ωραία, μισό, μισό. Κεφαλικά πάθατε Ραπτόπουλε και μισό, μισό. Με μιλάτε για μισή ώρα, γιατί εγώ πάτησα εκείνον και εγώ έκλασα τον άλλο. Για πε μα όταν σε τράβηξε αυτά και ο Σαββιδάκο. Ο Σαββιδάκο δεν μπορεί να μου τραβήξει τα αυτάκι. Εμένα, εμένα δεν μπορεί ο Σαββιδάκο να μου τραβήξει τα αυτάκι, γιατί με ροκάματο δεν με έχει δώσει. Αλλον όλα αυτά για μπορεί να τραβήξει. Παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' άρεσε ο τύπο. Σκληρού του θέλω. Σκληροτράγγυλου του θέλω. Ναι. Το μεγαλύτερο που έχει κάνει ο Άρης είναι ότι βούλωσε τα στόματα των παοξίδων στα καφενεία, στα εστιατόρια. Στα φιλικά σπίτια, κουμπάρες, ιστορίες. Τι έγινε, εγκόμενες του Ολυμπιακού? Δεν μπορεί να το πούμε τώρα. Μας έκλεισε το στόμα Καρυπίδης, να πούμε. Δεν μπορεί να το πούμε τώρα. Τα μούτρα του Κουλιανού και του Τρέγια στο δεύτερο γκολ ήταν κατεβασμένα χθες εγώ. Στεναχωρέθηκανε. Τι έγινε? Έλα, φίλε. Τι? Έλα, φίλε. Γεια, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έλα. Πάμε. Φιλαδέλφια, καλώ το. Τι να βούλωσε, του τα έχω βουλωμένα 5 χρόνια τώρα να πούμε. Όχι, βούλωσε τα στόματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 4 θέματα. Όχι, ναι. Ο Έλληνα δεν έχει να πληρώσει λογαριασμού γιατί τον κάνανε τεμπέλιο. Λείπει καιρό. Γιατί τον κάνανε τεμπέλιο. Λείπει καιρό. Ορίστε. Λείπει καιρό. Άσερε, έχω κάτι πέρα τη χρόνο στην Ελλάδα. 10 χρόνια λοιπόν, 5 φορέ το χρόνο είμαι στην Ελλάδα. Τον Έλληνα τον κάνανε τεμπέλι. Γιατί επιτίθεσαι, άστο να τα πει. Δεν επιτίθομαι. Εγώ έφτιαχνα 10 άτομα να έρθουν εδώ πέρα να οικονομήσουν για 4-5 μήνες και δεν ερχόταν κανένα φίλο μου γιατί η μισή είναι συμβασιούχη και να μπουν στο Δήμο παίρνουν 5 εκατοστάρικα το μήνα και του όλου του υπόλοιπου καιρό διώνουν ταμείο ανεργία. Άστο, μην το λε σε μένα. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Άστο, το ξέρω το πείμα. Και δεν είναι όλοι το ίδιο, είναι μεγάλο. Ποτέ δεν το κάνανε τεμπέλι. Δηλαδή, τι λεφτά, πέρα, τι λεφτά θα μπορούσε να βγάλει εκεί? 1.000 την εβδομάδα. Φτάνουν... Δεν ξέρει να κάνει τίποτα. Περίμενε, φτάνουν και για να περισσέψουν χρήμα όταν επιστρέψει. Γιατί για 5 μήνες μπορεί να έρθει. 1.000 έξοδα. 1.000 έξοδα. Μάλιστα. Το μήνα. Τι να σου. Είναι, το κάνανε τεμπέλι. Άπαξ και έχουν οικογένεια και δεν το κάνουν. Τώρα. Ναι. Ναι. Κόκκινε εγώ τώρα και να σου λέω, έχω παραδείγματα. Δεν αμφιβάλλω. Άστο τώρα. Δεν αμφιβάλλω. Ναι, πάμε παρακάτω τώρα στα ποδοσφαιρικά. Φίλε, άκουσέ με. Αυτή η χώρα, ό,τι και να γίνει, δεν απεινάσει κανένας. Άρχισε να λέει τον Κόκκινο. Όλοι βρίσκουμε την άκρη. Έτσι ακριβώς. Όλοι βρίσκουμε την άκρη. Όλοι τη βρίσκουμε την άκρη. Άστο Κόκκινο. Γιατί να φύγει ο άλλος. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Συγγνώμη. Γιατί βογκάς δεν κόκκινες? Γιατί δεν κάνεις και δεύτερη και τρίτη δουλειά? Γιατί δεν κάνεις? Δεν αντιλαμβάνεσαι τι... Τι να αντιλαμβάνεις τώρα? Γιατί δεν κάνεις δεύτερη τρίτη δουλειά? Τι βογκάς? Τι βογκάς έβαγες? Τι βογκάς? Ο άλλος ψάχνει το χωράφι δεν βρίσκει. Ο άλλος με λέει διεργοστάσιο έχει. Ψάχνω οδηγό δεν βρίσκει οδηγό. Ο άλλος θέλει delivery δεν βρίσκει. Τι βογκάς? Παπάρα τι βογκάς? Εμείς φέραμε 112.000 ευρώ ρε μισθό. Κάτσε το να το πω ρε. Τι έπρεπε διευθυντή να γίνουμε? 27 χρόνια διευθυντές θα γινόμασταν. Ωχ, βογκάει. Πόσες δουλειές κάνεις τη μέρα ρε, πόσες ώρες δουλεύεις? Πόσες λες? Δύο ώρες τη μέρα. Και μια που ετοιμάζεσαι τρεις. Πώς δουλεύεις? Ναι. Και τι άλλη δουλειά κάνεις? Γνώμης. Τι γνώμης? Έρχεσαι εδώ το Σάββατο, λες τα αποτελέσματα. Northon Southampton 1-0. Δουλειά είναι αυτή ρε πούστη. Έλα κάτι να εσύ.
Τι να λέω τα αποτελέσματα. Θα φέρω την κόρη μου εδώ με τον φίλο της, θα τα πει τα αποτελέσματα. Νόριτς, Άστον Βίλα 1-0. Γκολ Ιβέρια στο Καραϊσκάκι. 1-0 η Καβάλα στη Λάρισα. Εσύ κάτι δουλειά που κάνεις. Κάθεσαι σε υπολογιστή με τα αποτελέσματα. Δουλειά είναι αυτή να πει. Τι κάνεις, δε. Πέγα μου. Διαμαρτύρομαι εγώ. Διαμαρτύρομαι εγώ. Ό,τι λέω εγώ, λες αντίθετο. Να πάρει ευχή να πάρει. Δεν κατάλαβα. Ωχ, Φογκάι. Στο χωράφι δεν πάτε. Πα στο χωράφι τον κόλο. Σε Κροπολίο παραδουλέψει. Σε Μανάβικο παραδουλέψει. Σε Λαχαναγόρα παραδουλέψει. Γιατί να μην πάρει. Θα σηκώσει τον κόλο. Πού να σηκώσει το τελάρο. Αγύμναστο. Μία δουλειά έχω κάνει ζωή μου. Δέκα μου την τρέλα μου με τρελαίνετε μεσημεριάτικα. Τώρα να με πει καμάλι να πάω, πάω. Σε είπε κανεί όχι. Άντε από εκεί την Περχανία. Ωχ, Φογκάι. Ωχ. Τρία μέτρα το. Να μιλήσω να πάρω το μέγα τέσσερα μέτρα. Ωχ. Τεμπέλι. Λέγε ρε φίλε. Να μιλήσω. Έτσι να πω, αφού δεν με αφήνεστε. Άκου λίγο τώρα. Δύο πράγματα. Στοιχηματικά, εγώ ήταν να παίξω χτες, αλλά επειδή γουστάρω Άριο τα παίζει, το κάνω πολλές φορές, λέω δεν θα παίξω τίποτα και πάω και βάζω ένα κατουστάρικο τον Άρη, άσο και όλε. Ξεκινάει το μάτσο τώρα τον Μπουλκομέ. Λέω, αφού χύθηκε που χύθηκε το γάλα, το πατάω και ένα 50 ανατροπή. Τότε είναι 18. Λοιπόν, θα έχουμε καλή εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε. Μπράβο, καλά να περάσει. Καλή μαριά, καλοπάγοντα. Φύγε, επόμενο, φύγε. Βογκάς, 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 λαϊκιστή. Λαϊκισμός είναι αυτό. Έχουμε ένα εργοστάσιο εδώ πέρα, το κλείσουν οι πέντε απεργοί. Θες περνάω από την Εγνατία, 80 άτομα διαμαρτύρονται για την αστυνομία. 70.000 φοιτητές δεν πήγαν, πήγαν 80 άτομα. Κλείσαν τον δρόμο. Τι όκρε. 80 φοιτητές και άμα ήτανε, διαμαρτύρονται για την αστυνομία που θα γίνει στα πανεπιστήμια. 70.000 φοιτητές πήγαν 100 άτομα. Ωχ, ο κόκκινος. Έλα, φίλε. Άντε, καλησπέρα. Μεσημεριάτικα να πούμε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ακούτε. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, φίλος του Ολυμπιακού είμαι. Καλά να πάθεις. Τα έχω πάθει χρόνια. Όταν λέμε για το Μαρινάκι ότι πρέπει να φύγει, εσύ λες το πρωθυπουργό. Καλά, μην το τεντώνεις. Εδώ δεν φεύγει ο Σαββίδης, φύγει ο Μαρινάκης. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δεν είναι πάω να φύγει ο Μαρινάκης, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Έχει πετύχει από πίσω όπως ήρθε εδώ. Αυτό ναι, καλά, εντάξει, σωστά. Ένα αυτό. Έξι βρούτες εσείς. Πάλι θερματοφύλακα δεν υπάρχει. Τα λέμε δύο χρόνια, μας κοροϊδεύουν. Τελευταία φορά που πήδηξε στη μέση ήταν πριν 10 χρόνια. Από εκεί και πέρα, μόνο το χεράκι σηκώνει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Τι να πω, και σε απορώ και ένα για του παουτσίδε. Κλείνω. Ο Κοτάρσκι είναι καλύτερο του Πασχαλάκη. Αυτά. Κοτάρσκι συνέχισε εδώ, καλό είναι. Εντάξει. Όχι, χθες έκανε κάτι πασχαλικισμός. Πασχαλικισμού. Δεν βγήκε, ναι, βγήκε μετά ένα χέρι, δεν βγήκε αυτά που λένε που έκανε το Σούπερμαν. Που κατηγορούσαν το Πασχαλάκη. Εντάξει, αυτό είναι πιο μικρό. Εντάξει, τον έχουμε τώρα πρώτη χρονιά, είναι εντάξει, είναι στα μέλια ακόμα. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι ότι είναι αμάν ο καλύτερο και αμάν την τερματοφύλακα. Στα μέλια είναι, στα μέλια, στα μέλια. Και αυτό λέω μετά το δεύτερο γκολ που μετά θα δούμε, ναι. Με το χθεσινό που δεν βγήκε, θα δούμε. Θα γυρίσει τούμπα. Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά. Πε στον τρελό ότι πάμε παντού, αλλά όχι με 24 ευρώ μεροκάματο. Τι είναι 24? Μεροκάματο στα χωράφια. 24 ευρώ μεροκάματο στα χωράφια. Ναι. Και προτιμά να κάθετε. Δεν είπα, εγώ λέει τι δίνουν. Καλησπέρα. Και τι θες να το δώσουνε. Όταν ο γιατρός παίρνει 9 εκατοστάρικα και σώζει ζωή, τι θα το δώσουνε. Ραπτόπουλο, άσε μας να μιλήσουμε. Σταμάτα λίγο ρε φίλε. Τι θες να το δώσεις το χωράφι. 9 εκατοστάρικα παίρνει και ο κόλος του έχει ματώσει από το διάβασμα και παίρνει 900 ευρώ στο Ιπποκράτιο και 1000 και τις παίρνεις παραπάνω. Πώς θα δεν θα πάρεις το χωράφι αυτός. Τι να του δώσω, την άμαξα και κανένα άμαξα να του πάρω το χωράφι. Η αλλοδαπή και. Πάνε οι αλλοδαπή, πηδάνε σε λίγο και αλλοδαπή. Κάνουν κοινωνία οι αλλοδαπή. Τι κάνουν στο προποζήτη, κάνουν αλλοδαπή, δουλεύουν. Οι αλλοδαπή. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα στο δίδυμο τη συμφορά, στο καλύτερο δίδυμο. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτήν. Στην Ελλάδα, σε αυτά τα κανάλια, τα ωραία τα κανάλια. Αφού εξαρτημένα με το Μητσοτάκι τα κανάλια. Ναι. Άκουσε λίγο, άκου. Τα κανάλια, συγχαρητήρια δίνω. Γιατί η Ελλάδα πότε θα βάλει μυαλό, δεν ξέρω. Καλά, ρε. 15 μέρες μας έχουν πρίξει με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή εκεί μέσα, ρε. Είναι δυνατόν αυτή να υπάρχει εκεί μέσα. Εκεί μέσα έχει κουκούτσια από καλά, από ροδάκινα, ρε. Πλάκα μας κάνουνε, ρε, το φέρετρο είναι άδειο. Όλη την ημέρα. Άδειο το φέρετρο. Πιστεύουν ότι υπάρχει. Μπορεί να και όπλα μέσα. Τρελό είσαι, ρε.
Την πετάξαν αλλού τη γριά και την κάνουν γύρω-γύρω. Θα γευρωμήσει όλο τον τόπο. Βαλσαμωμένη είναι στο μουσείο αυτή. Εμεί ψάχνουμε τον παπά, ρε. Τι να πω. Ψάχνουμε τον παπά. Κωστή, ξέρει ποια είναι η. Όσο είδε νεκρό στο φέρετρο του Μάκη Σομιάδη, θα δει και την Βασίλισσα έτσι σάβεται νεκρή. Ο άλλο ακούμπησε το φέρετρο και του σήλαν φυλακή να πούμε. Ναι. Κωστή, ξέρει ποια είναι η τροφή του μέλλοντο από εδώ και πέρα για να μην πεινάσει ο κόσμο. Για πε. Από τα καλαμπόκια, τι ματζουράνε, τα τσουμάκια που λένε. Εκεί να θα βράζει ο κόσμος να τρώει για να φάει. Εκεί καταντήσαμε. Ζήτω ο Μητσοτάκης, δεν θα πάρει ούτε ψήφο. Αχ, δυστυχώς. Δυστυχώς. Εγώ τι σε λέω. Μακάρι, μακάρι. Θα πάει στο 3% θα το φτάσει το Πασόκ. Το Πασόκ θα το φτάσει το Πασόκ θα πάει στο 3%. Καλά, ναι. Να δούμε. Το 3%. Κόκκινε, μην αγριεύεις πολύ γιατί ο Κωστής καλά τα λέει. Αγριεύεις πολύ, δεν μου αρέσει έτσι. Θα πω μια μέρα στην πρόβο κοντά να σε και πω. Και κάτι άλλο, σχετικά με το ένα θέμα, γιατί να μην το αφήσουμε δευτερόλεπτα. Γίνανε επεισόδια στο Απουθού, να πούμε. Κάθε μέρα γίνονται. Μπράβο. Άστο κάθε μέρα. Έκανε συναυλία. Ναι. Πώς ήρθε. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Ήρθε εδώ άνθρωπος, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, κάνει συναυλία. Τι δουλειά έχουν οι μπάτσοι στη συναυλία του Θανάσης Παπακοσταντίνου. Εμένα ρωτάει. Παπαθανασίου και λέω. Κοκκινέ, Παπακουσταντίνου. Πώς σε λένε? Παπακουσταντίνου, όχι Βασίλης. Κοκκινέ. Ναι. Έλα. Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω. Κοκκινέ. Τι δουλειά έχει να τους εξαγριώσει σε μια συναυλία? Καμία. Α, σε συναυλία. Άμα είναι μανούρα, μπες μέσα. Κάνε συλλήψεις, κάνε ό,τι θες. Στη συναυλία, πότε είχαμε μάτς σε συναυλία απόξω, ρε? Ποτέ. Για ποιο λόγο να υπάρχει? Άραγε. Που λέει και ο Βασιλάκος, για να προκαλέσουν τους 200, ξέρω εγώ. Λέγε φίλε. Ναι. Όχι, εγώ είμαι, είσαι λάθος εδώ, κύριε Μητσοτάκη. Δεν στέλνει. Θέλει να ρωτήσει κάτι. Μισόρε, δεν στέλνει μπατσαρία σε συναυλίες. Τους εξαγριώνεις, σου πετάνε μπουκάλια, πετάς και γίνεται επεισόδιο. Λοιπόν, ξεχάστηκε κινητό τηλέφωνο σε ταξί σήμερα στις 2. Ναι. Από κλιμαδαριά στη Λέω του Σοφού. Αν ακούει ο οδηγός ταξί, ας επικοινωνήσει με την γραμματεία του Μετρόπολης. Εγώ λέω το βούτυξε ο ταξιτή. Το... Τι να το κάνει το κινητό, τι είναι, άστο. Καλησπέρα. Τα κινητά γιατί τα κλέβουν, ρε κόκκινα. Αυτοί που τα κλέβουν είναι επαγγελματίες, για να τα πουλήσουν. Για να τα πουλήσουν. Εμένα ξέρεις τι κλέβουν τώρα. Εκεί στο Ποσειδόνιο, είναι κάτι Αιγύπτιοι εκεί από το Δεδροπόταμο, κλέβουν να πούμε οι αλλοκαθαριστήρες και πάνε και του πουλάνε μετά. Εμένα με είχαν κλέψει του αλλοκαθαριστήρες και ήρθε ο γύρω να μου του πουλήσει του ίδιου. Ρε κολόγητε του λέω αυτού, δεν του έκλεψε. Α, δηλαδή πάρ του φύγει. Τι να το κάνει το κινητό, ρε. Άμα κάνει ένα χιλιάρικο, κάνει το κινητό, τι να το κάνει. Τι να το κάνει το κινητό. Ποιο έχει κινητό 1000 ευρώ. Ποιο έχει κινητό. Πολύ. Εγώ πάντως σίγουρα δεν έχω. Πάρε στον κόσμο. Ταξιτζή, άμα το βρει, πάρε τηλέφωνο στην γραμματεία, φέρ το κινητό εδώ, το πάρω κόκκινο. Άμα το δώσει, φτύσε. Γρηγόρη, ναι. Αν μπορεί να αναφέρει τον κύριο που είπε για δουλειά έξω, ενδιαφέρομαι και έχω ανάγκη. Λέω σημειών, δεν λέω παραπάνω. Ναι, και εγώ έψαχνα ένα φίλο μου που έχει εργοστάσιο. Οδηγό γάμα κατηγορία. Δεν ξέρω, βρήκε, δεν βρήκε, δεν με πήρε τηλέφωνο. Άμα δεν βρήκε, θα το ξαναπούμε. Θα βρει ένας άνθρωπος δουλειά. Πάνω από 8 κατοστάρικα το μήνα. 9 πόσα. Πόσα παίρνει γιατρός, ρε. Ένας γιατρός στο Ιπποκράτειο, πόσα παίρνει, 1000 ευρώ. Τι συγκρίνει. Τι να μας πείτε, ρε. Καλησπέρα. Ζητάτε στο χωράφι παραπάνω να πάρετε. Σώζει ζωή ο άλλος. Και παίρνει λιγότερα από αυτό που στο χωράφι μας τρελάνετε, ρε. Πού τα είδατε αυτά τα έργα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, φίλε. Καλησπέρα. Οχ. Το Πασόκ είναι εδώ. Έλα. Λοιπόν, πρώτον, οι γιατροί αν θέλανε ρίχναν την κυβέρνηση. Να σταματήσουν να δουλεύουν να πάμουν το πρωί. Όλοι. Και να σταματήσουν να δουλεύουν. Να δουλεύουν. Ποιοι. Οι γιατροί. Το τα ψοφολογείς εσύ, ποιος θα σε σώσει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, είπατε κάτι άλλο. Η Νέιζερ, τον ακούς. Ο Χατζατζίδης, ναι, γέμισε 2 φορές στο Ολυμπιακό στάδιο. Λάθος είναι. Το 82 ο Νιόνιος το γέμισε ο Σταγόπουλος και μετά τις 3 μέρες 2 φορές το γέμισε ο Νταλάρας συνεχόμενες. Ο Νταλάρας ή ο Καζαντζίδης. Ο Νταλάρας, ο Καζαντζίδης ποτέ δεν τραγούδησε στο Ολυμπιακό στάδιο. Μάλιστα. Και ποτέ δεν έκανε στην Ταουλία. Ο Νταλάρας το γέμισε, καλά σε λέει. Για τον Νταλάρα το ήξερα, για τον Καζαντζίδη μου είπατε, δεν είπα ότι δικό μου. Σου είπαν κανένα σουρωμένο θα ήταν. Το 82 είναι αυτό. Κατάλαβες. Και προχθές το Θανάση γύρω από Κωνσταντίνο, δεν ξέρω ποιος του διέλυσε, αλλά λάθος ήταν.
είναι ο καλύτερος τραγουδιστής αυτή τη στιγμή. Κούστα ήταν. Τι δουλειά έκανε η Μπάτση εκεί στη συναυλία? Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο? Συναυλία είναι, για ποιο λόγο να πάει? Άμα τελειώσει η συναυλία, μάζεψε τους ποιοι είναι. Τι δουλειά έχεις τώρα να πας την ώρα της συναυλίας? Να τους κάνεις χαλάς, να τους νευριάζεις, να τους, εξοργήσεις εκεί να παίξετε ξύλο, να πούμε. Τους πετάγανε, λέει, μπουκάλια. Μα και εγώ να πάω στην συναυλία και εδώ αστυνομικό, θα τσακωθώ. Αυτό που πρέπει. Λέγε, ρε φίλε. Άλλο ένα. Δεν φταίει ο Σιδηρόπουλος αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει γκολ. Δεν μπήκε μέσα κανένας να πέσει. Να δώσει κανένα μπέναντι, δεν πατήσατε περιοχή φτέρνα σας. Κανένας να τριπλάρει να μπει. Πάμε, τελευταίος. Δεν μπήκατε στην περιοχή να σε βοηθήσει ο Σιδηρόπουλος. Και να σε βοηθήσει ο Σιδηρόπουλος, πρέπει να τον βοηθήσει και εσύ τον Σιδηρόπουλο. Δεν θα εκτεθεί ο Σιδηρόπουλος επειδή εσύ δεν μπορείς. Πάμε ένα ακόμα, προλαβαίνουμε, κύριε. Κάτι θα κάνουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς. Κωστή, θα ήθελα να σε ρωτήσω για σε ένα βίντεο που άκουγα να λες ότι 2,5 εκατομμύρια Παναθηναϊκοί θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Δεν είπα αυτό. Είπα είναι 2,5 εκατομμύρια δύναμη ψήφων, αυτό είπα. Ναι, και εγώ έτσι πως το λες, αν πρόσωπο του Παναθηναϊκού είναι σαν να προσβάλλει στη νοημοσύνη μου. Είναι δηλαδή σαν εγώ να ζω μια ζωή, αλλά η ψήφο μου να κρίνεται με βάση την ομάδα μου και όχι με τη ζωή μου. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Αλλά ο λαός έχει δείξει ότι η συμπεριφορά του προς τα εκεί πάει. Αν πας ζωγράφου και τις περιοχές εκεί, δεν είναι τούμπα, Κωστή μου. Θα πας στη ζωγράφου. Μα, ζωγράφου πάω κάθε 15. Ζωγράφου πάω κάθε 15. Θα δεις πώς η Παναθηναϊκή. Θα διαφωνήσω με αυτό που είπες. Γιατί το σωστό, και εγώ έτσι πώς το βλέπω, είναι να ψηφίζω με βάση τη ζωή μου. Τι είναι καλύτερο. Άρα μου λες. Ναι. Ωραία. Άρα μου λες το πνευματικό επίπεδο στο ζωγράφου από την τούμπα είναι καλύτερο. Όχι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οπαδών του Παναθηναϊκού πιστεύω να το κάνουν αυτό. Γιατί οι Παναθηναϊκοί έχουν υποφέρει από πορεύσει και τέτοια, και του νοιάζει τι κάνουν. Ναι. Έτσι, έχει υποφέρει ο κόσμο του Παναθηναϊκού πρόεδρο. Και δεν θα του νοιάξει η διοίκηση και το προεδρήλικη που είναι από πίσω. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Πείτε. Αν παρακολούθησε την ομιλία του Βρικόλακα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη του Μητσοτάκη, μην κάνει τα πόδια έτσι είναι κόκκινε. Αυνανίζεσαι μέσα στη. Ό,τι μπορώ να κάνω. Μα είναι δυνατό μέσα στη στέκια απόσταση. Όταν μίλησε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη, οι κραυγές και τα χειροκροτήματα στην αίθουσα ήταν πολύ μεγαλύτερα από ό,τι αν έλεγε για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Έλα ρε, παλαμάκηδες τώρα. Παλαμάκηδες. Δεν τις έμαθες. Άιντε. Κωστή, ακόμα και για το γήπεδο του Βοτανικού, το ξέρεις από την εκπομπή στην κύριο Καζαβάρη, έχουμε αμφιβολίες. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μας φτιάχνει γήπεδο και πάλι δεν θα την ψηφίσουμε και την κράζουμε. Καταλαβαίνεις ότι πάμε εκεί, δεν εστιάζουν. Δεν είναι κάφρι, θα τους πω οξύδες, αυτό θες να μου πεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Και θα το δεις όταν πας στη ζωγράφου. Και στις περιοχές σας τα πίνετε. Πού πάω, πού με βλέπεις, εκεί κατεβαίνω. Πού πάω, βλέπω, ναι. Ναι, πήγαινε ρώτα. Εγώ και αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Τέλος η Σκόντα Ξάνθη. Αποσύρεται από το πρωτάθλημα του Super League 2. Δεν θα κλάψει κανένας. Εγώ απλά ενημερώνω. Ωραία. Λοιπόν, σιγά. Τάνια Δήμου και ειδήσεις. Τη διαλύσατε, λοιπόν. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κωνσταντίνο Πετροτό. Πρώτα αυτό θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε καλά.